Πάνω, αναμένω τη δική σου... Α, ωραία. Είμαστε στον αέρα, λοιπόν. Να καλωσορίσω και πάλι στο τελικό φεστιβάλ του Legends of Disability. Μία εκδήλωση όπου θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του έργου με όλους τους συνεργάτες μας και με τη διαχειρίστρια του προγράμματος, την οποία ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Και ελπίζω να βρούμε και το χρόνο να παίξουμε μαζί και να ξεκινήσουμε και μια εκστρατεία συνηγορίας ή αυτοσυνηγορίας με θέμα την αναπηρία. Θα δώσω έτσι άμεσα το λόγο στους συνεργάτες μας, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω πολύ για όλο αυτό το όμορφο ταξίδι αυτόν τον 1,5 χρόνο που είμαστε μαζί. Και θα ξεκινήσω από τη συνεργάτη μας Ροξάνη Διαμαντούδη από το Σύλλογο Περπατώ στην Κομωτινή. Ροξάνη, ο λόγος σε σένα για να μας παρουσιάσεις τον Σύλλογο. Καλησπέρα λοιπόν και από εμένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε και πάλι κοντά μας και χαίρομαι που επιτέλους τελειώνει το έργο αυτό με τα καλύτερα πραγματικά αποτελέσματα. Θεωρώ εγώ, πιστεύω, θα το δείτε και εσείς στην πορεία. Είμαι γυμνάστρια λοιπόν, εργάζομαι στον Σύλλογο Περπατώ, ο οποίος βέβαια δεν είναι απλά ένας σύλλογος, είναι μια κοινότητα. Δημιουργήθηκε το 2002 από μια παρέα φίλων ανάπηρων και μη, που ήθελαν να αγωνιστούν για μια ισότιμη κοινωνία. Με σκοπό λοιπόν την ενημέρωση, την οργάνωση και τη συσπήρωση, λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Ο Σύλλογος Περπατώ εμπεριέχει και το αθλητικό σωματείο Ηρώδικο, στον οποίο δραστηριοποιούνται από ψυχαγωγικά αθλητικά τμήματα έως και παρολυμπιονίκες. Μέσω του Περπατώ ξεκίνησε και το ΚΕΑΔΑ, Κέντρο Εκπαίδευσης στην Αυτόνομη Διαβίωση Ανάπηρων Ατόμων, όπου έρχονται άτομα από όλη την Ελλάδα για να εκπαιδευτούν. Παράλληλα, λειτουργεί και το ΚΕΔΙΦ, το οποίο εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση ανθρώπους της γύρω περιοχής, με τη στήριξη της περιφέρειας και του ΕΣΠΑ. Ο σύλλογός μας, λοιπόν, για να τα καταφέρει αυτά, στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένο προσωπικό, που αποτελείται από κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο, καθηγητές φυσικής αγωγής, νοσηλεύτρια, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτή και project manager, υπό την υποπτία φυσιάτρου. Για να καταφέρουμε όλα τα παραπάνω και να μπορέσουμε να μετατρέψουμε και τον ομόρο δόπης όπως έχει αποφασιστεί πως θέλει να γίνει ένα απόλυτα προσβάσιμο περιβάλλον διαβίωσης και κοινωνικό πρότυπο, να δημιουργήσουμε όλοι μαζί καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Κάνουμε ημερίδες, σεμινάρια, συνεδρίες για την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται της αναπηρίας. Γίνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων σε εγκαταστάσεις, καθώς και παραολυμπιακή ημέρα στα σχολεία. Εκπαιδεύουμε θελοντές για να μπορέσουμε να διευρύνουμε το έργο μας. Και αφού λοιπόν στόχος μας είναι να κάνουμε τον τόπο μας προσβάσιμο, στην πορεία ελπίζω και όλη την υπόλοιπη χώρα, καταφέραμε εν μέρη σε ένα κομμάτι να το κάνουμε αυτό, καθώς το 2020 η Κομωτινή βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν με ειδική μνήμα ως πόλη που χρησιμοποιεί την προσβασιμότητα ως ευκαιρία. Αν θέλετε να μας γνωρίσετε καλύτερα, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook ή στο Instagram. Λεγόμαστε Περπατώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι μέλος του Περπατώ, που μπόρεσα να είμαι μέρος και του έργου Legends of Disability. Νιώθω ευγνώμων γι' αυτό. Ας προχωρήσουμε στη Βασιλική Σεϊμέκη από το Best Buddy της Ελλάδος να γνωρίσουμε και το δικό του σύλλογο. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, Ροξάνη. Καλησπέρα και από μένα και από τα Best Buddies Greece, Φιλαράκια Ελλάδας. Θα σας πω κι εγώ λίγα λόγια για τον οργανισμό μας. Τα Best Buddies είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τον Άντονι Κένεντι Σνάιβερ, ο οποίος είχε ως όραμα να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για άτομα με νοητική υστέρηση ή και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες, κυρίως στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης. Το 2011 τα Best Buddies ήρθαν και στην Ελλάδα και έκτοτε λειτουργούμε ως ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που οργανώνει δράσεις και προγράμματα που στόχο έχουν την υποστήριξη, ενδυνάμωση,
συμπερίληψη και κοινωνικοποίηση ενηλίκων με νοητική υστέρηση ή και κάποια άλλη αναπτυξιακή δυσκολία, όπως αυτισμός και σύνδρομο Down. Γενικότερα, οργανώνουμε δράσεις με βάση τρεις κύριους πυλώνες, που είναι το πρόγραμμα των πολιτών και το ένα προς ένα φιλίες, το πρόγραμμα των πρεσβευτών που απευθύνεται κυρίως στους ωφελούμενους μας και το πρόγραμμα της υποστηριζόμενης εργασίας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει κυρίως να αναπτύξουμε τους δύο πρώτους πυλώνες, αλλά κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι γενικότερα, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στον περιορισμό της περιθωριοποίησης. Και αυτός άλλωστε είναι και ένας λόγος που χαρήκαμε πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε ένα έργο όπως το Legends of Disability, διότι πραγματικά πρεσβεύει όλα όσα στοχεύουμε και εμείς σαν οργανισμός. Και μέσα μάλιστα από, και από τα φεστιβάλ που προηγήθηκαν, αλλά και από τα εργαστήρια που οργανώσαμε διαζώσεις, είχαμε την ευκαιρία να δούμε αυτούς τους στόχους να γίνονται πραγματικότητα. Είδαμε πραγματικά να ενισχύεται η ευαισθητοποίηση στο κομμάτι της αναπηρίας, σε ζητήματα ικανοτήτων και ισότητας, αναπτύχθηκαν κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικότητας, και γενικότερα ενισχύθηκαν θετικά συναισθήματα όλων των συμμετεχόντων μέσω της αλληλεπίδρασης. Οπότε λοιπόν έτσι είδαμε και έμπρακτα ότι το παιχνίδι αποτέλεσε ένα δημιουργικό μέσο για να αναπτυχθεί η συμπερίληψη και η ενδυνάμωση όλων των συμμετεχόντων. Έτσι λοιπόν κλείνει όμορφα ένας κύκλος και χαιρόμαστε μαζί πολύ που είχαμε μαζί μας πολύ αξιόλογους συνεργάτες. Και γι' αυτό λοιπόν τώρα θα δώσω το λόγο σε έναν από τους συνεργάτες μας, τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και στο Σύλλογο Φροντίζω. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ, Βασιλική. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος, γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε σήμερα. Είναι μια πολύ ωραία μέρα έτσι, που κλείνει μια πολύ όμορφη δράση. Και εμείς ως Φροντίζω είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέρος αυτής. Το Φροντίζω είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία δημιουργήθηκε το 2009 στην Πάτρα. Έχει στόχο την υποστήριξη, ενδυνάμωση ατόμων από ευάλωτες ομάδες, όπως είναι κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα, οι χρόνια ασθενείς και ιδιαίτερα οι ασθενείς με κάποια νευρονοητική διαταραχή, όπως η Άνια, και οι οικογενειακοί φροντιστές. Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία, να συμβάλλουμε μάλλον στη δημιουργία μιας κοινωνίας, η οποία θα είναι περισσότερο φιλική απέναντι στην Άνια και την τρίτη ηλικία. Οι κύριοι άξονες δράσης μας είναι, καταρχήν, από το 2020 λειτουργούμε την πρώτη εξειδικευμένη δομή για άτομα με άνοια στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια, το οποίο βρίσκεται στην Πάτρα. Τα τελευταία χρόνια, από το 2015, υλοποιούμε κατοίκον προγράμματα υποστήριξης, μάλλον κατοίκον προγράμματα παρέμβασης οικογενειών που φροντίζουν ένα άτομο με άνοια στην Πάτρα. Πολύ συχνά υλοποιούμε σεμινάρια τα οποία αφορούν άτυπους ή τυπικούς φροντιστές που έχουν αναλάβει την φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων ή χρονίως πασχόντων, και κάνουμε έτσι δράσεις στην κοινότητα για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό απέναντι στα ζητήματα των συγκεκριμένων ομάδων. Για να τα πετύχουμε ασφαλώς όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υποστηρικτές, να έχουμε συνεργασίες, είτε τοπικές, περιφερειακές, σε εθνικό ή ακόμα και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μέσα από όλες αυτές τις δράσεις που έχουμε κάνει, τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε καταφέρει ειδικά στο κατοίκον πρόγραμμα να υποστηρίξουμε περισσότερες από 300 οικογένειες, όπου έχουν συμμετάσχει για ένα εξάμηνο στην παρέμβαση, σε σύνολο τουλάχιστον 7.000 συνεδριών από την επιστημονική ομάδα. Περισσότερο από 1.500 άτομα έχουν λάβει μέρος στις ενημερωτικές εκδηλώσεις, και γενικά ο αντίκτυπός μας και το αποτύπωμα μέχρι σήμερα είναι πολύ σημαντικό στον τομέα αυτό. Ασφαλώς, επειδή όπως είπαμε είναι πολύτιμες συνεργασίες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό που είμαστε και εμείς μέρος του Legends of Disability, γιατί δίνουμε την ευκαιρία ως μια διέξοδο που είναι το παιχνίδι, που είναι το κύριο, έτσι, που έχει τον κύριο ρόλο σε αυτό το έργο, προς τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας, αλλά και ευρύτερα λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία και τα άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας,
ή έχουν και κάποια μορφή αναπηρία. Τα υπόλοιπα θα έχω την ευκαιρία έτσι να τα αναλύσουμε και περαιτέρω μετά. Οπότε εγώ να δώσω πίσω το λόγο της κυτάλης στην Ασημίνα Τιμπρούζου, που είναι η ψυχή της μικροσκοπικής εταιρείας Τσάλεντου και η ψυχή κιόλας και του συγκεκριμένου προγράμματος του Legends of Disability, για να μας παρουσιάσει και την Τσάλεντου και να προχωρήσει και την υπόλοιπη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, καθώς και όλους τους συνεργάτες που ήμασταν εδώ μαζί όλο αυτό το διάστημα, και πιστεύω η ψυχή ήταν ο κάθε ένας οργανισμός και ο κάθε ένας συμμετέχων που ήρθε στις δράσεις μας, συμμετείχε και μας έδωσε τη χαρά να το γνωρίσουμε και να δημιουργήσουμε μαζί του όλα αυτά που θα δούμε σήμερα. Να πω έτσι λίγο κι εγώ σύντομα για το τι είναι η Challenge και τι κάνουμε. Εμείς είμαστε μια ομάδα νέων παιδιών που αυτό που κυρίως κάνουμε είναι έρευνα και ανάπτυξη game-based εργαλείων, παιχνιδιών δηλαδή εξειδικευμένων, με στόχο την κοινωνία, την κοινωνική ένταξη και την εκπαίδευση. Έχουμε δύο άξονες αυτών της κοινωνικής ένταξης που αφορά κυρίως σε έργα που έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το τομέα εντάσσεται και το έργο μας Legends of Disability που ολοκληρώνεται σήμερα, και άλλα πολλά έργα που έχουν να κάνουν με, τόσο με ανθρώπους με αναπηρίες όσο και με ηλικιωμένους ανθρώπους, πρόσφυγες, μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες που είναι για παράδειγμα εκτός εκπαίδευση, εκτός εργασίας. Ο δεύτερος τομέας στον οποίο εργαζόμαστε είναι η εκπαίδευση, η καινοτομία και η ενδυνάμωση. Σε αυτό το τομέα εντάσσουμε δράσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με STEM και STEAM, τις επιστήμες δηλαδή γενικά, την ισότητα των φύλων, την επιχειρηματικότητα, την συμμετοχή στα κοινά, την δράση μέσα σε δράση για το περιβάλλον, μέσα στην κοινωνία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό που είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό είναι τα εργαλεία που δημιουργούμε και οι μέθοδοι που δημιουργούμε να έχουν άμεσο αποτέλεσμα και αντίκτυπο στη ζωή των ομάδων στόχου μας κάθε φορά, και παράλληλα να τους δίνουν χαρά και να μην είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη ή βαρετή κάποιες φορές. Οπότε γι' αυτό το λόγο κιόλας χρησιμοποιούμε πάρα πολύ έντονα μεθοδολογίες που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι, με την αλληλεπίδραση των ανθρώπων και με την συμπερίληψη διαφορετικών ομάδων μαζί. Είχαμε την ευκαιρία σε αυτό το έργο έτσι να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας και να προσεγγίσουμε τις δικές τους ομάδες στόχου και να δημιουργήσουμε έτσι πολύ μοναδικά εργαλεία και παιχνίδια φυσικά. Και ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς όλα αυτά που θα δείτε σήμερα και να παίξετε μαζί μας. Τώρα βλέπω, θα ήθελα να ζητήσω λίγο από την τεχνική υποστήριξη να μας βάλει την διαχειρίστρια του έργου μας ξανά ως co-host, ώστε να μπορέσει να ανοίξει το μικρόφωνο και την κάμερά της και να μπορέσει να παρουσιάσει και εκείνη το πρόγραμμα Active Citizens Fund, μέσα από το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί κιόλας το έργο Legends of Disability, για το οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Θα προσπαθήσω να ψάξω κι εγώ λίγο, όπως μπορέσω να το κάνω. Είναι σίγουρα εδώ η κυρία. Ναι, ναι. Πρέπει να είναι εδώ. Τη βρήκα. Την έχω βρει, είναι στα ελληνικά, Θεανό Αγαλόγλου, αλλά δεν έχω δυνατότητα να την κάνω εγώ host,
η co-host. Είμαστε εντάξει, μόλις την έκανα. Ωραία. Καλησπέρα. Θεανό, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Δώστε μου ένα λεπτάκι να προβάλλω την παρουσίαση. Τώρα είμαστε εντάξει, τη βλέπετε? Όλα καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω πως χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην εκδήλωση λήξης του έργου Legends of Disability και που παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, το συγκεκριμένο έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα, ενδυνάμωσε έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων με αναπηρίες όλων των ηλικιών και δεξιοτήτων και ενέπνευσε τα συγκεκριμένα άτομα μέσα από role models να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, παρέχοντας ταυτόχρονα εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματά τους στο ευρύτερο κοινό. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα λεγόμενα EA Grants, καθώς και το πρόγραμμα Active Citizens Fund, μέσω του οποίου υλοποιείται το συγκεκριμένο έργο. Τα EA Grants αποτελούν την οικονομική συνεισφορά της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λίχτενστάιν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Η οικονομική στήριξη τώρα της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα υλοποιείται από το πρόγραμμα Active Citizens Fund, ύψους 13,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της, στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα στο σύνολό του περιλαμβάνει 6 προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Να αναφέρουμε ότι έχουν κλείσει και οι 6. Η πρώτη είναι η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων. Η δεύτερη, η ενίσχυση της συνηγορίας και του υποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών. Η τρίτη, η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Η τέταρτη, η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πέμπτη, η προαγωγή της ότας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Και η έκτη, η ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Στα μέσα Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε μια 7η πρόσκληση με τίτλο «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών», με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 15η Φεβρουαρίου 2022. Όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα συμμετέχουν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων, το λεγόμενο capacity building, οι οποίες διοργανώνονται από το διαχειριστή επιχορήγησης καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Τέλος, αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα ταμείο για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, όπου ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να ταξιδέψουν στις δωρήτριες χώρες με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιση των πρακτικών με φορείς αυτών των χωρών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στο activecitizensfund.gr. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να προσθέσω 2 λόγια για τον διαχειριστή επιχορήγησης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1972 με ιδρυτή τον πρόδρομο Μποδοσάκη Αθανασιάδη. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Οι δράσεις του Ιδρύματος αρθρώνονται πάνω σε 4 στρατηγικούς πυλώνες, την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας,
την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. Το Ίδρυμα μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από 450 εκατομμύρια, τα οποία έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών, καθώς και στην πρόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος. Αξίζει να αναφερθεί πως το Ίδρυμα είχε αναλάβει τη διαχείριση της επιχορήγησης των EEA Grants του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες» για την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο. Το Solidarity Now είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Η στρατηγική του πυλώνες είναι η προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, η υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και η προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το Solidarity Now έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους. Μέσω των δωρεών του έχει επίσης υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων συνολικού ύψους 14,4 εκατομμυρίων ευρώ. Εκ μέρους του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Solidarity Now, να πω πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του έργου και να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι και τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανώ, ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ που ήσουν δίπλα μας όλο αυτό το διάστημα, ειδικά με τις δυσκολίες που βιώσαμε με το κορονοϊό και τις αλλαγές που χρειάστηκε να κάνουμε στον τρόπο υλοποίησης των δράσεών μας, καθώς πολλές από αυτές μετατράπηκαν σε διαδικτυακές. Σε ευχαριστούμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη συνεργασία και σε μελλοντικά έργα. Και τώρα νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να περάσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Θα μου επιτρέψετε να κάνω share screen την οθόνη μου, ώστε να δούμε όλοι μαζί τους στόχους του έργου, τις δράσεις του έργου και ποια ήταν και τα τελικά αποτελέσματα αυτού. Το έργο λοιπόν Legends of Disability, μπορώ να κάνω, ωραία, είχε τρεις βασικούς στόχους. Ο ένας ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με την αναπηρία. Ο δεύτερος ήταν η ενδυνάμωση των ανάπηρων ανθρώπων μέσα από την εκπαίδευση με role model και με game-based μεθόδους. Και η τρίτη ήταν η δημιουργία σχέσεων και ενεργή συμμετοχή στην τοπική κοινότητα. Όλο αυτό θέλαμε να το προσπαθήσαμε να το πετύχουμε και πιστεύω το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, παρόλες τις δυσκολίες και την διαδικτυακή έτσι περισσότερο δράση μας, μέσα από μια game-based μεθοδολογία και μέσα από την επαφή, τη συμπερίληψη και την συνδημιουργία. Επίσης, το πετύχαμε μέσα από μια έτσι καινοτόμα μεθοδολογία εκπαίδευσης, που είναι αυτή της εκπαίδευσης μέσω role model, καθώς και μέσα από μεθόδους συνηγορίας ή αυτοσυνηγορίας. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε κάποια νούμερα από τα αποτελέσματα που θέλαμε να φέρει το έργο. Θέλαμε να μέσα από τις δράσεις μας να συμμετάσχουν τουλάχιστον 100 άνθρωποι, ξεχωριστοί άνθρωποι με αναπηρία στις δράσεις, τις εκπαιδευτικές και τις ενημερωτικές μας. Να συμμετάσχουν σε capacity building εργαστήρια, δηλαδή σε εργαστήρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων, οι εκπαιδευτές, φροντιστές, ανθρώπων με αναπηρίες, αλλά και εκπαιδευτικοί. Και να δημιουργήσουμε δύο μεθόδους
καινούργιες που έχουν σχέση περισσότερο με τη role model εκπαίδευση και αυτά τα εργαστήρια συνδημιουργίας και οι οποίες αφορούν η μεν πρώτη τα παιχνίδια που θα δείτε ότι έχουν δημιουργηθεί μέσα από όλες τις δράσεις μας και η δεύτερη τους εκπαιδευτικούς οδηγούς που έχουμε δημιουργήσει. Το έργο μας λοιπόν ξεκίνησε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο με την δημιουργία σε συνεργασία με όλους τους εταίρους ενός εκπαιδευτικού πακέτου που περιλάμβανε ουσιαστικά ένα παιχνίδι με role models, κάποιες προσβάσιμες μορφές του, καθώς και έναν εκπαιδευτικό οδηγό. Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές εικόνες από το συνεργατικό παιχνίδι, το οποίο περιέχει 100 προσωπικότητες από Ελλάδα και εξωτερικό, με πολύ σπουδαίο έργο σε διάφορους τομείς της κοινωνίας μας, όπως για παράδειγμα τη μουσική, την επιχειρηματικότητα, το θέατρο, τις επιστήμες. Είναι ένα παιχνίδι που παίξαμε και αγαπήσαμε όλοι, το παιχνίδι Legends of Disability, το οποίο στη συνέχεια, όπως είπαμε, θελήσαμε να δώσουμε και προσβάσιμες μορφές. Εδώ βλέπετε την προσβάσιμη μορφή για ανθρώπους με νοητική αναπηρία ή ευρύτερα με κάποιες δυσκολίες ανάγνωσης, όπου ουσιαστικά είναι το ίδιο παιχνίδι, αλλά χρησιμοποιούμε περισσότερο σύμβολα και χρώματα. Και μια προσβάσιμη μορφή σε ανθρώπους με προβλήματα όραση, με βλάβες όρασης, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσα από το Google Play. Πολύ εύκολα μπορείτε να το κατεβάσετε σε οποιοδήποτε Android συσκευή ή και μέσα, ή μπορείτε να το κατεβάσετε και σε μορφή παιχνιδιού για το PC σας, για το computer σας. Αυτό το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά οδηγίας μέσα από φωνητικές οδηγίες. Μπορείτε να παίξετε χωρίς να χρειάζεται να διαβάσετε ή να δείτε ακριβώς πού πρέπει να πατήσετε, καθώς υπάρχουν οδηγίες και έτσι εξυπηρετεί ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Τέλος, δημιουργήσαμε έναν εκπαιδευτικό οδηγό, ο οποίος πέρα από μια έρευνα που έχουμε κάνει σε σχέση με θέματα αναπηρίας, αλλά και ευρύτερα τους στόχους του προγράμματος και τους σκοπούς που είχαμε, περιέχει επιπλέον πληροφορίες για τις 100 αυτές προσωπικότητες που περιέχονται στο παιχνίδι, σε σχέση με τις σπουδές τους, με τις δράσεις τους, με το έργο τους, με τα βραβεία τους, αλλά και συνδέσμους για να δείτε επιπλέον βίντεο ή να δείτε συνεντεύξεις τους γραπτές ή στην οθόνη. Και επιπλέον περιέχει και δραστηριότητες που έχουν να κάνουν κυρίως με την συνηγορία ή την αυτοσυνηγορία. Bonus για την εποχή, λοιπόν, παρόλο τις δυσκολίες που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, ήταν ότι όλα μας τα επιτραπέζια παιχνίδια τα περάσαμε σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και έτσι ο καθένας μπορεί από το σπίτι του ή από τον οργανισμό που βρίσκεται να μπει και να παίξει αυτά χωρίς να χρειαστεί να τα τυπώσει ή χωρίς να χρειαστεί η απευθείας επαφή. Αυτό έδωσε μια άλλη διάσταση στο έργο μας, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον γεωγραφικά σύνορα στο ποιος μπορεί να παίξει τα παιχνίδια αυτά και με ποιον μπορεί να παίξει. Νομίζω ήταν μια πολύ έτσι όμορφη αλλαγή στο έργο. Η πιο ίσως έτσι βασική και ο κορμός του έργου, καθώς αποτέλεσε μια δράση που συμμετείχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ήταν η δράση των φεστιβάλ, τα οποία οργάνωσαν οι συνεργάτες μας που γνωρίσαμε λίγο πριν, δηλαδή τα Best Buddies Ελλάδας, το Φροντίζω και το Περπατώ. Ο κάθε οργανισμός διοργάνωσε το δικό του φεστιβάλ και ο στόχος των φεστιβάλ αυτών ήταν η ενημέρωση του κοινού για θέματα αναπηρίας, η ενδυνάμωση όλων των ομάδων που συμμετείχαν σε αυτό, η δημιουργία σχέσεων των ανθρώπων μέσω της συνδημιουργίας και τέλος
η δημιουργία και κάποιων ιδεών για παιχνίδια με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων και με βάση αυτό που εκείνοι θέλαν και όχι με βάση το τι θέλαμε εμείς σαν πιθανότατα σχεδιαστές παιχνιδιών. Στα φεστιβάλ αυτά συμμετείχαν πάνω από 432 άνθρωποι, συγγνώμη, εκ των οποίων οι 54 ήταν άνθρωποι με αναπηρίες και σχεδιάστηκαν 11 ιδέες παιχνιδιών. Εδώ βλέπετε και μερικές φωτογραφίες από τα φεστιβάλ μας. Πραγματοποιήθηκαν δυστυχώς όλα online, αλλά είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία και ευτυχία, θα έλεγα, ότι η συνέχεια της δράσης αυτών των φεστιβάλ, που ήταν να φτιάξουμε κάποια από τα παιχνίδια μας αυτά και να τα παίξουμε στην πράξη, πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία όλων των συμμετεχόντων. Έτσι είχαμε την ευκαιρία πραγματικά όλες αυτές τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν από τα online φεστιβάλ να έρθουν στην πράξη και να δέσουν μέσα στις ομάδες που έπαιξαν τελικά αυτά τα παιχνίδια και μας έδωσαν τις δικές τους ιδέες για το πώς μπορούν αυτά να βελτιωθούν και να γίνουν ακόμα πιο χρήσιμα εργαλεία ενδυνάμωσης στα χέρια των επαγγελματιών που, και των φροντιστών που ασχολούνται με τους ανάπηρους ανθρώπους, με την κάθε ομάδα αναπηρίας. Σε αυτά τα εργαστήρια συμμετείχαν 122 άνθρωποι ανάπηροι και μη, εκ των οποίων οι 67 ήταν ανάπηροι άνθρωποι που δεν είχαν συμμετάσχει στα προηγούμενα φεστιβάλ, ενώ συμμετείχαν και άνθρωποι που ήταν και στα φεστιβάλ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι παίξαν αυτά τα παιχνίδια, μας έστειλαν τις δικές τους ιδέες, το δικό τους feedback, ούτως ώστε να τα βελτιώσουμε και εν τέλει 4 παιχνίδια από αυτά. Το παιχνίδι με τεμποδίων που έχει να κάνει περισσότερο με την προσβασιμότητα στο χώρο. Το παιχνίδι βουτιά στην περιπέτεια που έχει να κάνει περισσότερο με την ενδυνάμωση δεξιοτήτων όπως η μνήμη ή οι γλωσσικές δεξιότητες. Το παιχνίδι που είναι ένα quiz ηλεκτρονικό που επίσης μπορείτε να το κατεβάσετε πολύ εύκολα σε Android συσκευές ή για το PC σας και έχει να κάνει με την ενημέρωση πάνω σε διάφορα θέματα αναπηρίας μέσω του παιχνιδιού αλλά και με το πώς μπορούμε να... ποιες είναι οι ορθές συμπεριφορές απέναντι σε κάποιες καταστάσεις και απέναντι σε κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποιες αναπηρίες. Και τέλος το παιχνίδι, ο Λαβύρινθος του Μινόταυρου, που έχει να κάνει περισσότερο με θέματα αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και ευρύτερα ενδυνάμωσης, συναισθηματικής ενδυνάμωσης των ανθρώπων. Αφού σχεδιάσαμε τα παιχνίδια μας και τους... και το πρώτο μας εκπαιδευτικό πακέτο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για εμάς ήταν η συνέχιση αυτού του έργου και κυρίως η συνέχιση της χρήσης του υλικού το οποίο σχεδιάστηκε από την ομάδα έργου του Legends of Disability. Με στόχο αυτό δημιουργήσαμε ουσιαστικά 2 καινούριους οδηγούς, ο ένας στοχεύει στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την αναπηρία, στους φροντιστές και στους εθελοντές και ο δεύτερος στους εκπαιδευτικούς των σχολείων και ουσιαστικά οι οδηγοί αυτοί έχουν στόχο να τους γνωστοποιήσουν τους στόχους του έργου πρώτα απ' όλα, αλλά εν συνεχεία να τους μάθουν πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα εργαλεία και τα παιχνίδια, αλλά και πώς θα μπορούσαν να μεταδώσουν όλα αυτά, να τα μεταλαμπαδεύσουν στις δικές τους ομάδες στόχου. Με αυτό το σκοπό, κάναμε και ένα εργαστήριο capacity building. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες εικόνες από τον εκπαιδευτικό οδηγό για επαγγελματίες, φροντιστές και εθελοντές.
όπου να πω ότι πέρα από, από τα παιχνίδια, πώς μπορεί κάποιος να τα παίξει, που μπορεί να τα κατεβάσει και ούτω καθεξής, περιέχει και κάποιες δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και κάποιες δραστηριότητες αυτοσυνηγορίας, και ένα πολύ μεγάλο μέρος του περιέχει και πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να υλοποιήσει ένα αντίστοιχο φεστιβάλ, μια αντίστοιχη δράση δηλαδή με το έργο Legends of Disability στο δικό του οργανισμό, στη δική του κοινότητα. Ο οδηγός για εκπαιδευτικούς και πάλι περιέχει υλικό που σχετίζεται με τα παιχνίδια και τα εργαλεία που γεννήθηκαν μέσα από το έργο, αλλά επιπλέον έχει κάποιες δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και συνηγορίας για μαθητές και μαθήτριες, χωρισμένες σε αναηλικιακό γκρουπ, αναηλικιακή ομάδα, και ανάλογες των δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών. Συνολικά στο εργαστήριο ενδυνάμωσης δεξιοτήτων συμμετείχαν 112 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 65 είναι εκπαιδευτές και επαγγελματίες στον χώρο της αναπηρίας, 11 ήταν φροντιστές και συγγενείς και 34 ήταν εκπαιδευτικοί εθελοντές ή είχαν κάποιες άλλες σχετικές ιδιότητες. Μπορείτε να βλέπετε ταυτόχρονα τις φωτογραφίες. Νομίζω αυτή η σελίδα είναι μια από τις πιο όμορφες, γιατί έχει έτσι πολλά χαμόγελα, πολύ παιχνίδι. Και φτάσαμε σήμερα, στην τελική μας εκδήλωση, στη δράση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου, όπου θα ήθελα πραγματικά να σας προσκαλέσω να μείνετε όσο το δυνατόν πιο αργά, γιατί στη συνέχεια, μετά από κάποιες ομιλίες, θα παίξουμε. Και ελπίζω να μπείτε κι εσείς σε μια δράση συνηγορίας για θέματα αναπηρίας που κάνουμε μέσα από το έργο Legends of Disability, και να ξεκινήσετε κι εσείς το δικό σας δεκαήμερο challenge του Legends of Disability. Θα σας δείξουμε σε λίγο πώς. Συνολικά, λοιπόν, τα αποτελέσματα του έργου μέχρι σήμερα. Το έργο ολοκληρώνεται στο τέλος του Φεβρουαρίου, αλλά αυτά είναι τα αποτελέσματά μας μέχρι σήμερα. 123 μοναδικοί άνθρωποι με αναπηρία έχουν συμμετάσχει στις ενημερωτικές και εκπαιδευτικές μας δράσεις. 110 εκπαιδευτές, φροντιστές, εκπαιδευτικοί και ειδικοί σε θέματα αναπηρίας έχουν συμμετάσχει στο εργαστήριο ενδυνάμωσης ικανοτήτων. Και έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα παιχνίδια και τους οδηγούς που είδατε, που αποτελούν μέρος των δύο μεθόδων που είχαμε σχεδιάσει να δημιουργήσουμε. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Όπως είπα και στην αρχή, το έργο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Και να ευχαριστήσω ακόμα μία φορά και τη διαχειρίστρια του προγράμματος, τη Θενό Αγαλόγλου, αλλά και τους συνεργάτες μας από το Περπατώ, το Φροντίζω και τα Best Buddies Ελλάδας. Εδώ θα σταματήσω το sharing και θα δώσω το λόγο στη Ροξάνη για να μας παρουσιάσει τους δικούς της καλεσμένους για σήμερα. Βεβαίως. Θα μας μιλήσει λοιπόν τώρα ο Γρηγόρης ο Χρυσικός, ο οποίος είναι αθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρησης και μάλιστα συμμετείχε και στο πρώτο φεστιβάλ Legends of Disability και στη δημιουργία κάποιων παιχνιδιών από αυτά που είδαμε και προηγουμένως. Γρηγόρη, ο λόγος εσένα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλες, όλους και όλα. Ναι, ήμουν και εγώ ένας από τους 123 που συμμετείχα στο πρόγραμμα και στη δημιουργία των παιχνιδιών και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Να μιλήσω πρώτα λίγο για μένα. Χωρίζω τη ζωή μου σε τρία διαφορετικά μέρη. Το πρωί δουλεύω για μια μη κυβερνητική οργάνωση, την Σύμπλεξη. Τα απογεύματα ασχολούμαι με τον αθλητισμό όσα μας το επιτρέπει και ο COVID και συγκεκριμένα με την Επιτροπή για Αντισφαίρηση. Και η υπόλοιπη ζωή μου αφιερώνεται, πέρα από την κοινωνική ζωή που δεν έχω ιδιαίτερα, στο School Crips, στη σελίδα που έχω με τον Σπύρο Λοντανίδη. Να την ψάξετε, προσπαθούμε λίγο να κάνουμε την αναπηρία ένα mainstream ζήτημα και να αυξήσουμε την
ορατότητα των ανάπηρων ατόμων, πάντα με μια δόση χιούμορ και coolness. Αλλά ας αναλύσω λίγο πώς έχω φτάσει μέχρι εδώ και γιατί με καλέσανε, που ακόμα δεν το ξέρω βέβαια ακριβώς, αλλά όλα ξεκίνησαν πριν περίπου 4,5 χρόνια, που μετά από ένα τύχημα, μια βουτιά στη θάλασσα, μπήκα και εγώ σε αυτή την συνωμοταξία που λέγεται αναπηρία και ανάπηρα άτομα. Αλλά από πολύ νωρίς κάτι δεν μου κόλλαγε, από την άποψη ότι ένιωθα ότι ο τρόπος που με αντιμετωπίζουν οι γύρω μου και το πώς αντιμετωπίζει γενικά ο κόσμος την αναπηρία, κάπως δεν μου κόλλαγε, κάτι δεν μου άρεσε. Βέβαια τότε δεν ήξερα τι είναι αυτό, αλλά ήξερα ότι δεν συμφωνώ, ότι ένιωθα αλλιώς και ότι ήθελα να το επικοινωνήσω κάπως αυτό. Έτυχε να με προσεγγίσει τότε ένας σκηνοθέτης που ήθελε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ στο ΚΑΤ, με την αρχική του ιδέα να είναι να παρουσιάσει μια μικρή κοινωνία εντός της αποκατάστασης. Βέβαια κατέληξε να είναι μια πολύ όμορφη και ομοί ταινία για την αναπηρία, που δείχνει πώς οι ίδιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την αναπηρία και πώς την αντιμετωπίζουν και γύρω τους. Που χαίρομαι πολύ που συμμετείχα σε αυτό. Λέγεται «Μέχρι τη θάλασσα», με σκηνοθέτη τον Μάρκ Καστίν. Και μέσω αυτής, μετά όταν βγήκα κιόλας, συμμετείχα σε ομιλίες, γνώρισα πολύ κόσμο που με έμαθε πράγματα. Είχα γνωρίσει και μέσα στο νοσοκομείο άτομα που με βοηθήσανε πολύ, όπως ο Αλέξανδρος ο Ταξιδάρης, που τότε ήταν γιατρός μου, τώρα παραμένει γιατρός και είναι και πρόεδρος του Περπατώ. Και αυτό που δεν μου κόλλαγε τελικά είναι ότι δεν φταίει το σώμα μου που είμαι ανάπηρος. Δεν φταίει το αμαξίδιό μου και τα μη λειτουργικά μου πόδια που δεν μπορώ να μπω σε μια τράπεζα. Φταίει η τράπεζα που έχει σκάλες στην είσοδο. Οπότε κάπως έτσι όλα αυτά κόλλησαν. Ένιωσα ότι αυτά που θέλω να τα επικοινωνήσω κάπως, σίγουρα με το ντοκιμαντέρ που ήταν η πρώτη μου επαφή, και μετά μαζί με το Σπύρο δημιουργώντας αυτή τη σελίδα, ώστε να μπορεί και ο κόσμος να μάθει αυτό που νιώθουμε, αυτό που ισχύει, και ότι είμαστε απλά ένα κομμάτι της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και τα δικαιώματά μας είναι ίδια με όλους, θα έπρεπε να είναι ίδια με όλους. Είναι βασικά δικαιώματα, δεν είναι ειδικές ανάγκες. Είναι αυτά τα μικρά πράγματα που ξεκινάνε από μικρές λέξεις, αλλά κρύβουν από πίσω μια ολόκληρη νοοτροπία που θέλει πολύ κόπο για να αλλάξει. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν σίγουρα και οι γυναίκες που βρίσκονται εδώ σε αυτό το δωμάτιο, ότι είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις κοινή αφετηρία πολλές φορές με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και για να φτάσω και λίγο στο κομμάτι του role model, είναι πολύ σημαντικό που πλέον υπάρχουν όλο και περισσότερα ανάπηρα άτομα που έχουν φωνή, που σίγουρα βοηθάνε και τα social media σε αυτό, ότι πλέον μπορούμε να ακουστούμε σε μεγαλύτερο κοινό. Για παράδειγμα, ας πούμε, το «Και μόνο που υπάρχει» Κατερίνα Βρανά, ας πούμε, που αντιμετωπίζει με χιούμορ όλη αυτή την κατάσταση, και μπορεί να κάνει τον κόσμο να αλληλεπιδράσει πιο εύκολα μαζί της, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, όπως είπα, είναι ευτυχώς πλέον υπάρχουν όλο και περισσότερα άτομα που μπορούν να εκφράσουν αυτά που πιστεύουν. Βέβαια, προφανώς, το ότι έχεις ένα κοινό και ένα αντίκτυπο, έχει και σου δίνει και μια πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί όσο καλό μπορείς να κάνεις με αυτά που λες, άλλο τόσο κακό μπορείς να κάνεις. Οπότε πρέπει και εμείς τα ίδια τα ανάπηρα άτομα που θέλουμε να έχουμε λόγο, που θέλουμε να φέρουμε αλλαγή, να προσέχουμε και εμείς πάρα πολύ και να καταλαβαίνουμε το βάρος της ευθύνης που το λεγόμενον μας. Και ελπίζω και εγώ ίδιος να λέω περισσότερα καλά πράγματα από ότι κακά και να συνεισφέρω σε όλο αυτό. Και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Θα ήθελα να μείνω να ακούσω και τη συνέχεια και να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, που όπως ξέρω πάλι το Περπατώ είναι. Τους έχετε κάνει κατάληψη εδώ, βλέπω. Ροξάνη. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας και πάλι.
Τώρα θα περάσουμε στον Χρήστο τον Καψάλα, είναι ο ψυχολόγος του Συλλόγου Περπατώ και θα μας μιλήσει για τα ωφέλη των παιχνιδιών στην αναπηρία. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι, όπως είπε και ο Ξάνη Καψάλας Χρήστος, και υπερτελώ μεγάλη χαρά τα καθήκοντα του ψυχολόγου στο Σύλλογο Περπατώ. Σήμερα θα ήθελα να σας παραθέσω από τη δική μου σκοπιά, τόσο μιλώντας ως άνθρωπος, αλλά και ως επιστήμονας, για τα ωφέλη των παιχνιδιών σε γενικό και σε ειδικό πλαίσιο, καθώς όπως γνωρίζουμε τα παιχνίδια έχουν προσαρμοστεί για τα άτομα με αναπηρία. Θα αρχίσω μιλώντας για το σκοπό της δημιουργίας των παιχνιδιών, ο οποίος ήταν και είναι η παροχή ευκαιριών για γνώσεις, κοινωνικοποίηση, νοητική ενδυνάμωση σε αυτά τα άτομα, μιας και αποτελούν το 10% του πληθυσμού, με αύξηση 2,7% ανά δεκαετία, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του 2015. Δηλαδή, φαντάζεστε πως μόνο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ζουν περίπου 1 εκατομμύριο άτομα με αναπηρίες. Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα του παιχνιδιού είναι ότι ενισχύεται η κοινωνική αλληλεπίδραση, η έκφραση και η επικοινωνία. Δηλαδή, ο ρόλος του παιχνιδιού είναι ουσιώδης, επίσης τόσο στην νοητική ανάπτυξη, καθώς προσφέρει πλούσια ερεθίσματα για ανακάλυψη, παρατήρηση, πειραματισμό, σχεδιασμό, κατανόηση και επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουμε τα όρια και τις δυνατότητές μας, τον τρόπο να θέτουμε στόχους και να επιτυγχάνουμε ή να αποτυγχάνουμε σε αυτούς, αναπτύσσοντας παράλληλα βέβαια και τις δεξιότητές μας. Με λίγα λόγια, το παιχνίδι λειτουργεί σαν ένας ολιστικός μηχανισμός μάθησης και ανάπτυξης, προσφέροντας γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ερεθίσματα παράλληλα με νέες ιδέες, τα οποία συνάπτονται φυσικά και συνεπάγονται σε εμπειρίες, ικανότητες, συνδυασμούς, ανθρώπινες σχέσεις και γνώσεις. Ρίχνουμε λίγο βάρος στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερεθίσματα της εξέλιξης του ανθρώπου, αφού ως βιολογική μας βάση είμαστε κοινωνικά όντα, τα οποία αναζητούν τη συντροφικότητα. Και έτσι θεωρείται ένας καταλυτικός παράγοντας για την ευτυχία μας. Εξάλλου, αν απλοποιήσουμε το όλο μοντέλο, ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου? Να είναι ευτυχισμένος. Στη συνέχεια θα δοθούν ορισμένες πληροφορίες σε κάποια από τα βασικά ωφέλη των παιχνιδιών. Έτσι λοιπόν, έχω συλλέξει δεδομένα από 3 από τις μεγαλύτερες κλινικές έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως, οι οποίες έχουν ως βάση και σχετίζονται με το καθιερωμένο μοντέλο ευημερίας της ψυχολογίας, το οποίο βασίζεται στη θεωρία της αυτοδιάθεσης. Λοιπόν, η θεωρία της αυτοδιάθεσης, λέει εν συντόμως, περιγράφει ότι το ανθρώπινο κίνητρο και η ολοκλήρωση συνδέονται με 3 τομείς. Αυτοί οι 3 τομείς είναι οι εξής: η αυτονομία, η επάρκεια και η σχετικότητα. Αυτονομία ονομάζεται το αίσθημα του να έχεις τον έλεγχο των πράξεών σου, να μπορείς δηλαδή να παίρνεις αποφάσεις, ακόμα και να έχεις τις δικές σου σκέψεις. Η επάρκεια έχει να κάνει με την αίσθηση του επιτεύγματος, δηλαδή με το να μπορείς να ολοκληρώσεις τις απαραίτητες εργασίες, και αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να υπάρχει και μία πρόκληση σε όλο αυτό. Η σχετικότητα έχει να κάνει με την ικανότητα να σχετίζεσαι με άλλους ανθρώπους, είτε σε άμεσες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, είτε με το να νιώθεις μέρος μιας κοινότητας. Εάν καλύπτονται αυτά τα 3, καλύπτεται και η θεωρία μας λοιπόν. Λοιπόν, η πρώτη έρευνα έχει να κάνει με παιχνίδια τα οποία ενεργοποιούσαν την αυτονομία και την ικανότητα. Τα αποτελέσματα θα παραθέσω μόνο, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη έρευνα διαπίστωσαν ότι ενώ έπαιζαν παιχνίδια που ενεργοποιούσαν την αυτονομία και την ικανότητα, η ευημερία των συμμετοχόντων βελτιώθηκε μετά το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, δηλαδή, αυτό μεγιστοποιήθηκε όταν τα ίδια τα χειριστήρια του παιχνιδιού και γενικά οι χειρισμοί οποιοδήποτε παιχνιδιού ήταν διαστητικά, υπήρχε μια δυνατότητα για να παραλυφθεί αυτό το κομμάτι και να αντικατασταθεί με κάτι άλλο, και αυτό οδηγούσε στους παίκτες στο να νιώθουν ότι ήταν βυθισμένοι στην εμπειρία του παιχνιδιού. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το παιχνίδι ενεργοποιούσε συναισθήματα συγγένειας και ότι ο βαθμός στον οποίο αυτό ήταν ωφέλιμο πραγματικά εξαρτιόταν από τη στάση του παίκτη για το παιχνίδι. Δηλαδή, όσοι έπαιζαν με περισσότερη αιμονή, εμφάνισαν λιγότερη βελτίωση στο τέλος της μελέτης. Αυτό παρατίθεται ως ένα πρότυπο μοντέλου παιχνιδιών. Στη δεύτερη έρευνα τώρα, υπήρξε μια ομάδα η οποία εξέτασε τη φυσιολογική και βιολογική απόκριση στον εγκέφαλο και το σώμα ενός ατόμου όταν έπαιζε ένα παιχνίδι.
Έτσι λοιπόν, έφτιαξαν μια ομάδα ανθρώπων, το παιχνίδι λεγόταν το Bejeweled 2, και μια άλλη ομάδα και τοποθετήθηκαν στο ίδιο περιβάλλον. Αλλά η άλλη ομάδα δεν έπαιζε το παιχνίδι. Μέτρησαν λοιπόν με την ηλεκτροκεφαλογραφία τα εγκεφαλικά κύματα και τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού. Και τα δύο πράγματα που κατανοούμε καλά όταν σχετίζονται με τα επίπεδα της διάθεσης και του στρες, τα οποία μας οδήγησαν στη διαπίστωση ότι η διάθεσή τους βελτιώθηκε και τα επίπεδα σωματικής πίεσης μειώθηκαν καθώς έπαιζαν το παιχνίδι. Ενώ η άλλη ομάδα δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα έως και μηδαμινά. Τέλος, εντάξει, αυτή είναι μια υπέροχη έρευνα, η οποία προσπαθούσε να αποδείξει το αντίθετο από αυτό που βρήκε. Δηλαδή, στην ουσία, αυτός ήταν ο λόγος δημιουργίας της. Αλλά τελικά τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Αρχικά, η ομάδα συνέλεξε δεδομένα από και περίπου 200 νεαρούς άνδρες στο κολέγιο. Εξέτασε το βάρος τους και το δείκτη μεταβολισμού τους και πόσες ώρες την εβδομάδα εφιέρωναν παίζοντας παιχνίδια, καθώς και το πόσο καλά τα πήγαιναν ακαδημαϊκά. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι δεν υπήρχε σημαντική σχέση μεταξύ του χρόνου που πέρασαν οι συμμετέχοντες παίζοντας τα παιχνίδια και του μεταβολισμού τους. Αυτό ίσχυε ακόμα και για τους παίκτες με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Δηλαδή, άτομα τα οποία έπαιζαν περίπου 35 ώρες παιχνίδια την εβδομάδα, δεν υπήρχε σχέση μεταξύ του μεταβολισμού και των βαθμών. Οπότε στην ουσία τα παιχνίδια έσπασε, ας πούμε, το στερεότυπο ότι μπορούν να σε κάνουν αντιπαραγωγικό σαν άνθρωπο, ίσα ίσα βοηθούν ακόμα μια φορά την ευημέρεια. Το ενδιαφέρον που βρήκαν επίσης ήταν ότι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι τα παιχνίδια ήταν σε θέση να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν ορισμένα συναισθήματα. Κατά κύριο λόγο τα συναισθήματα πλήξης, μοναξιάς, άγχους, κάτι το οποίο βελτιώνει σε γενικές γραμμές την ποιότητα ζωής φυσικά. Η μελέτη τελικά δηλώνει ότι αυτή η ομάδα χρησιμοποιούσε παιχνίδια για να κοινωνικοποιηθεί, να χαλαρώσει και να ανταπεξέλθει τις δύσκολες συνθήκες της ζωής και συνεπώς έπειτα από ορισμένα κλινικά δεδομένα παρουσιάστηκε ένα μοντέλο το οποίο κατέληξε στο γεγονός ότι τα ωφέλη των παιχνιδιών είναι πάρα πολλά περισσότερα και μπορούν να φτάσουν σε σημείο να εξαλείψουν και εντελώς ακόμη και τα αρνητικά σημεία. Αυτά ήθελα να σας παραθέσω εγώ, όσο πιο περιληπτικά γίνεται. Καλή συνέχεια από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νομίζω ότι μετά από αυτή την ομιλία καταλαβαίνουμε πόσο πραγματικά σημαντικά είναι τα παιχνίδια στη ζωή μας, στην εκπαίδευση, στην εξέλιξή μας. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Και πάμε να περάσουμε στον Θάνο τον Κυρούση, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου Περπατώ και συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία του Legends of Disability, από το πρώτο φεστιβάλ, τη συνδημιουργία παιχνιδιών, το playtesting που κάναμε στην Κομωτινή για να δούμε τα παιχνίδια εν τέλει στη τελική τους μορφή και να μας δώσει προτάσεις για τη βελτίωσή τους ίσως. Γενικά, την άποψή του. Θάνο, είσαι εδώ, μας ακούς? Εδώ είμαι, ναι. Γεια σου, Θάνο. Γεια. Λοιπόν, η εμπειρία μου ζητώ σε αυτό το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι μου έρθει πάρα πολύ ωραίο το πράγμα, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις διαδικτυακά αυτό το παιχνίδια. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί από τα παιχνίδια κατάλαβα και δημιούργησε στο κι εγώ πολλές εμπειρίες. Και επίσης αυτό που μου άρεσε πραγματικά στα παιχνίδια ήταν η συνεργασία που είχα με την ομάδα μου και με τα παιδιά. Είδα πάρα πολλά πράγματα τα
οποία δεν μπορούσα να τα φανταστώ. Ούτε να τα καταλάβω αν δεν τα έπαιζα. Και πραγματικά όλο αυτό το πράγμα με βοήθησε να εξελιχθώ κι εγώ και να γίνω καλύτερος στα παιχνίδια, αυτά τα συγκεκριμένα. Και ένα από αυτά τα παιχνίδια που μου έρθει πραγματικά ήταν που κάναμε πέρυσι το τελευταίο παιχνίδι με το με τον Λαβύριντο που παίξαμε με την Αφροδίτη και τον Μινόταυρο. Αυτό το παιχνίδι μου είχε αρέσει πάρα πολύ εμένα. Ήταν όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον σε παιχνίδι. Αυτά, εσείς έχετε ερωτήσεις να μου κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο μου. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι. Νομίζω μπορούμε να το γράψουμε στο chat όποια ερώτηση έχουμε για να απαντηθούν προς το τέλος. Να μην διακόψουμε τώρα τη ροή. Σε ευχαριστούμε και πάλι, Θάνο. Να περάσουμε στον επόμενο μιλητή. Επειδή από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει και η τεχνική υποστήριξη, δεν ξέρω αν έχει μπει ακόμα, επειδή είχαν κάποιο θέμα με τη σύνδεση. Αν δεν έχει μπει, μπορούμε να σημειώσουμε ίσως κάποιο παιχνίδι, δεν ξέρω. Μιας και έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, φυσικά, θα μπορούσαμε να παίξουμε. Εγώ εσάς είχα πιο πολύ έτσι υπόψη ότι μήπως έχετε δυσκολίες, οπότε δώστε μου δύο λεπτάκια μόνο να ανοίξω ένα παιχνίδι για να μπορέσουμε να παίξουμε. Άνοιξε να δούμε. Θα βάλω να παίξουμε ουσιαστικά κάποια από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που είναι πιο εύκολα και γρήγορα να τα παίξουμε μαζί. Οπότε θα κάνω share screen την εικόνα μου και θα ζητήσω από τον Πάνο, από όποιον συμμετέχοντα θέλει να μας γράψει στο chat καταρχήν ότι ναι, θέλω να παίξω και να ξεκινήσουμε να παίξουμε ένα από αυτά τα παιχνίδια. Να ζητήσω από τον Πάνο όποιος ζητήσει να παίξει, να το ανοίξουμε το μικρόφωνο, δεν χρειάζεται κάμερα, μόνο το μικρόφωνο και πάμε να δούμε πώς θα παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι. Πιστεύω ότι βλέπετε την οθόνη μου τώρα. Είναι το παιχνίδι από το πρώτο εκπαιδευτικό πακέτο. Είναι το προσαρμοσμένο παιχνίδι για να είναι πιο εύκολο και γρήγορο για ανθρώπους με νοητική αναπηρία που δεν μπορούν εύκολα να διαβάσουν. Αυτό που ουσιαστικά γίνεται στο παιχνίδι είναι ότι πατάμε αυτόν τον τροχό. Μας εμφανίζει μια κατηγορία, για παράδειγμα εδώ έχουμε την κατηγορία θέατρο και κινηματογράφος και εν συνεχεία μας βγάζει δύο προσωπικότητες στις οποίες αυτό που πρέπει να δει ο παίχτης είναι ποιος από τους δύο ανθρώπους, ποιος από τις δύο προσωπικότητες έχουν ασχοληθεί με το θέατρο ή τον κινηματογράφο, το οποίο έχει και το ίδιο σύμβολο με στο χώρο εδώ που είναι η κάρτα, ας το πούμε έτσι, του ανθρώπου με το σύμβολο το κεντρικό που είναι που συμβολίζει το θέατρο και κινηματογράφο. Θα κάνω ενδεικτικά εγώ τώρα ένα ότι είναι ας πούμε αυτό
και θα μου βγάλει ότι είναι σωστό. Δεν ξέρω αν έχουν μπει κάποιοι συμμετέχοντες, τώρα δυσκολεύομαι λίγο να δω, έχουν μπει κάποιοι ότι θα παίξουν, ο Γιώργος Δεσίπρης βλέπω, η Άννα Κουβαριώτη, πάνω πλείς, αν είναι, βάλει τους μέσα για να παίξουν, μάλλον άνοιξε τους τα μικρόφωνα. Και πάμε, ωραία, σούπερ. Ελπίζω να καταλάβαμε πώς παίζετε. Περιμένω από το Γιώργο ή την Άννα που έχουν πει να παίξουν, δεν ξέρω αν και κάποιος άλλος, να μου πούνε ένα stop για να σταματήσω τη ροδέλα εκεί που θέλουν εκείνοι. Πούλη Θεοδόρα επίσης, βλέπω, θέλει να παίξει. Stop! Stop! Για, μια δούμε. Σας πέτυχε η καστικά ή η φωτογραφία, η καστικά φωτογραφική, έτσι, γλυπτική και τα λοιπά. Και για να δούμε ποιος από τους δύο είναι, θέλω να μου διαβάσετε το όνομά του, αν μπορείτε, ή να μου πείτε δεξιά ή αριστερά. Εγώ λέω δεξιά. Ω, δεξιά. Ποιος το είπε αυτό, ο Γιώργος? Σωστός. Για πάμε ξανά. Έχει πει και η Φανή ότι θέλει να παίξει. Πείτε μου stop. 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 Για να δούμε ποιος θα το βρει πιο γρήγορα. Μας έτυχε πάλι η καστικά φωτογραφία. Για να δούμε αν θα μας παίξουν διαφορετικοί άνθρωποι. Εδώ. Ο Θωμάς ζητάει να ανοίξουμε το μικρόφωνο. Αριστερά. Αριστερά, τέλεια. Ποιος το είπε? Καλησπέρα, Σιμίνα. Είναι η ΔΕΗ Βασιλική. Και παίζουμε μαζί με, την, με ένα από τα παιδιά που συνοδεύω, την Αγγελική. Γεια σας. Σούπερ. Καλησπέρα. Γεια σας, Βασιλική. Οπότε απάντηση η Αγγελική. Τέλεια, Αγγελική, ευχαριστούμε. Για πάμε να δούμε ένα από το stop. 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 Το Θωμά. Όλα οι καστικά μας τυχαίνουν. Τι έγινε? Να κάνουμε. Όλα οι καστικά. Ναι. Αριστερά. Αριστερά. Σωστός. Για να μας τύχει τίποτα άλλο. Θα πείτε άλλο. Stop! Εντάξει, stop. Έτσι, κάτι άλλο. Επιχειρηματικότητα. Τέλεια. Όταν μιλάει η μάνα μου με σένα, με μένα και με την Ελένη, κάτι... Αριστερά. Αριστερά, για να το δούμε λίγο καλύτερα. Δεξιά. Το ίδιο σύμβολο. Σωστό, μπράβο. Η Αγγελική ήτανε. Μπράβο, Αγγελική. Stop. Stop. Ωραία. Συγγραφή και ποίηση. Έχει γράψει δηλαδή κάποια ποίηματα ή έχει γράψει κάποια βιβλία? Ο Στίβεν Χόκκιν, δεξιά. Αριστερά. Τέλεια. Εξαιρετικά τα πάμε. Stop. Stop. Πάλι συγγραφή ποίηση. Εσένα είναι τόσο άρεσε, Θεία, να κρυφωκού του ροπέντος, όχι λέει Σοφία. Πώς αρέσει, Σοφία? Η Σοφία Κολότουρου. Ω, πολύ γρήγορη. Πολύ, πολύ γρήγορη. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει οι ομιλητές μας. Όποτε έρθουν. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, επιστήμη. Εσύ επιστήμης. Δεξιά. Αριστερά είμαι. Αριστερά. Δοζογεύσκη. Πολύ σωστά. Τέλεια. Θα έπρεπε να μετράω πόντους κανονικά.
Top. Και έτσι το πίτσε μας. Όταν... Ωραία, να και κάτι καινούριο, μουσική ή χορός. Ωραία. Σάμα, Σάρμα, Σάρμα. Τέλεια. Σάρμα. 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 Stop. Stop. Σε γραφή πίσω. Ο Φιόντο, ο οποίος είπαμε και πριν ότι ήταν και επιστήμονας, για όποιον το θυμάται, ήταν μηχανικός. Stop. Stop. Πού θα σταματήσει. Εικαστικά φωτογραφία. Πάλι. Πάλι. Εντάξει, πάλι. Δεν ήταν. Έχει περάσει η ώρα. Κόκκινη γράμμη. Μπράβο. Δεξιά. Το αριστερό έχω πατήσει. Stop. Stop. Ωραία. Θα παίξουμε ένα τελευταίο, γιατί βλέπω ότι οι ομιλητές μας έχουν μπει στο πάνελ μας. Θα έχουμε και ώρα και μετά να παίξουμε. Σας αρέσει, ε? Φιλιπ Ράμι. Αυτό περιμένατε τόση ώρα. Φιλιπ Ράμι. Ωραία. Ωραία. Βασιλική, θες να περάσουμε στους ομιλητές? Αρχικά να πω λίγο στην τεχνική υποστήριξη, αν μπορούν, τον Νικόλαο Τζαβάρα και την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου που μπήκανε τώρα. Για κάποιο λόγο και οι δύο μου είπαν ότι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχουν ήχο και δεν έχουν και δεν μπορούν να ανοίξουν κάμερα. Οκ. Okay. Έγινε. Τους... Το έχουμε υπόψη μας, Βασιλική. Ας καλά. Από τη Βασιλική τους έχουμε δώσει δικαιώματα και μπορούν να ανοίξουν κάμερα, μικρόφωνο. Α, για να δούμε, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν ξέρω. Αν μπορείς να το προσπαθήσεις, δεν ξέρω αν με ακούει και όλα, θα μου σε λεπτά να το γράψω και στο chat. Είναι και η Αλεξάνδρα, έτσι. Ίσως η Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, αν μας ακούσει εσύ τουλάχιστον, για να δούμε ότι είμαστε okay. Ο κύριος Τζαβάρας πριν, που τον έκανε κοχός, είχε ανοίξει κανένα την καμερά του πάντως. Α. Μπορεί να μας γράψουν κάτι, ίσως. Έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα όπως όλοι οι υπόλοιποι. Η Αλεξάνδρα μου γράφει ότι ακόμα δεν έχει ήχο. Ίσως δεν ξέρω να βγουν και να Συγγνώμη, κυρία Σταματοπούλου, δεν έχει συνδεθεί στον ήχο. Πρέπει να πάει κάτω αριστερά που είναι το sound, το audio, να computer audio και να πατήσει πάνω σε αυτό για να μπορέσει να έχει και audio. Okay, και από... κάτω αριστερά, που λέει connect audio, computer audio, για να μπορέσει να συνδεθεί μέχρι να φανεί το μικρόφωνο. Τότε θα μπορεί να μας ακούσει και μιλήσει κανονικά. Okay. Και νομίζω ότι τώρα μπορεί. Ωραία. Νικόλα, εσύ το έφτιαξε τον ήχο. Βλέπω ότι, βέβαια, βλέπω και τα σχόλια στο chat. Νομίζω ότι ο κύριος Τζαβάρας έχει ακόμα πρόβλημα. Με βάση το chat. Τουλάχιστον αν μπορούμε να τον ακούσουμε εμείς έστω. Δώσε μας μισό λεπτάκι παρακαλώ. Ναι, ναι. Ο κ. Ζαβάς τον είχαμε κάνει στην αρχή και τον πέταξε, ξαναμπήκε, γι' αυτό έπρεπε να το ξανακάνουμε. Για να δοκιμάσουμε τώρα.
Okay. Συγγνώμη, γι' αυτό ξέρετε πως είναι ζωντανές εκπομπές. Ναι, είναι εξτράπελα του διαδικτύακου. Αν θέλουν και οι δύο να ανοίξουν κάμερα, μικρόφωνο για να δούμε ότι λειτουργεί. Τώρα, επιτέλους. Επιτέλους, όντως. Κάποιος έπαιζε μαζί μου. Το ίντερνετ. Εγώ σας είπα ότι ματιάζομαι εύκολα και δεν πρέπει να βγαίνω μπροστά, αλλά εσείς δεν θέλατε να το αποδεχτείτε αυτό. Τέλος πάντων. Αφού έρχεσαι, δεν πιάνει το μάτι. Όλα καλά. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Να... Λοιπόν, να μην... Πες Βασιλική, πες, έχεις το λόγο. Από τη μεριά μου, ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που είναι κοντά μας χρόνια, στα Best Buddies, ως εθελοντής, και γενικότερα δραστηριοποιείται χρόνια στο χώρο της αναπηρίας, ως δημοσιογράφος και ως εργοθεραπευτής, ο Νικόλας Τζαβάρας, που θα μας μιλήσει για το δημιουργικό παιχνίδι ως μέσο θεραπείας για τα άτομα με ψυχοκινητικές αναπηρίες. Νικόλα, ο λόγος σε σένα. Πρόδωσε στην ηλικία μου, έτσι, ενώ είμαι πολύ πιο μικρότερος από σένα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Δεν θα πω κι εγώ έτσι, τα τετριμένα, δεν θα μπω στη διαδικασία με ευχαριστίες και αυτά. Να ξεκινήσουμε, να πούμε πόσο σημαντικό είναι. Καταρχάς, αποδέχτηκα την πρόσκληση, γιατί για μένα είναι μια πρόκληση. Το να μιλήσουμε για το παιχνίδι, να μιλήσουμε για χαρά, να μιλήσουμε για ευεξία και όλα αυτά τα ωφέλη που προσφέρει το παιχνίδι. Δεν θα επικεντρωθούμε μόνο στο θέμα το παιχνίδι και των δραστηριοτήτων με τα αμαία, γιατί το παιχνίδι είναι μέσα στη ζωή μας καθημερινά, μας κρατάει σε μια έτσι ενέργεια και γενικώς μας δίνει διάφορα, πώς να το πω, διάφορες θετική αύρα και να ξεκινήσουμε να μπορέσουμε να συνεχίζουμε με ό,τι κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το παιχνίδι δεν έχει ηλικία, δεν έχει ταυτότητα, απευθύνεται σε όλους. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ αυτοσχέδιο. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με το παιχνίδι, όπως και αυτή τη στιγμή. Ένα παιχνίδι επί της ουσίας, μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να σκεφτούμε κάτι και να το κάνουμε σε δευτερόλεπτα, ίσως λίγο πιο μετά, αν ο χρόνος μας δώσει τη δυνατότητα να παίξουμε και έτσι ένα παιχνιδάκι μικρό. Λοιπόν, το παιχνίδι αποτελείται, όπως όλοι γνωρίζουμε ή αυτοί που δεν γνωρίζουν να το πούμε, από μια δομημένη δραστηριότητα που διεξάγεται με σκοπό την ψυχαγωγία, όπως είπαμε πριν, και ασκείται και σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Νιώθω ευλογημένος και όσοι νομίζω ασχολούνται με την εργοθεραπεία αυτό το αντιλαμβάνονται και το αφουγκράζονται, ότι είναι το κυριότερο εργαλείο για έναν εργοθεραπευτή να ασχοληθεί με το παιδί. Μέσα από το παιχνίδι μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα εμείς οι εργοθεραπευτές. Όλα ξεκινάνε σαν μέσο του παιχνιδιού και σίγουρα κάθε παιδί, τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία και βιωματικά, να σας πω ότι χαίρεται κάθε φορά που έρχεται για να κάνουμε μια συνεδρία, γιατί ξέρει ότι θα έχει παιχνίδι. Το παιχνίδι ποτέ δεν είναι συγκεκριμένο. Αφήνουμε τα παιδιά να μας πάνε και να τα ακολουθήσουμε εμείς. Μπορεί να το βρούμε εκείνη τη στιγμή και να προχωρήσουμε, να κλείσουμε έτσι μια πολύ όμορφη συνεδρία και να βγάλουμε μέσα από το παιδί διάφορα πράγματα, γιατί είναι ένα εργαλείο για μας που έχει ένα στόχο, πρώτον, να εμβαθύνουμε μέσα στον κόσμο τον εσωτερικό του παιδιού, γιατί έτσι τον ξεκλειδώνεις μέσα από το παιχνίδι και μια έτσι όμορφη δραστηριότητα που μπορείς να κάνεις, να καταλάβουμε πολλά στοιχεία για αυτόν και να βγάλουμε διάφορα πράγματα που μπορεί να τον προβληματίζουν, μπορεί να ντρέπεται να τα εξωτερικεύσει και να το κάνουμε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με όλα τα πράγματα και τα περιβάλλοντα. Το παιχνίδι, να πούμε ότι σαν ορισμός, τώρα βλέπουμε, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σιμίνα και όλους τους τεχνικούς. Έχω επιλέξει διάφορες φωτογραφίες να βλέπετε μέσα από διάφορα παιδιά μου και όχι μόνο, μικρά και μεγάλα όπως βλέπετε, γιατί το παιχνίδι, όπως είπαμε, δεν έχει ηλικία. Εγώ είμαι ευλογημένος δις, γιατί ασχολούμαι με πολλά περιστατικά διαφόρων έτσι, δυσκολιών ή διαταραχών, όπως ορίζονται επιστημονικά, με γυριατρικά, όπως βλέπετε εδώ την κυρία Φωτεινή, που φτιάχνουμε διάφορα πράγματα μέσα από ένα δημιουργικό παιχνίδι με πλαστελίνη, που το χρησιμοποιούμε ως μέσο θεραπευτικό, με αυτοσχέδιες δράσεις,
μέσα από χορό. Μπορεί να είμαι λίγο μεγάλος όπως με μαρτύρησε και η Βασιλική και να μπήκα στη διαδικασία να μάθω ακόμα και κιθάρα, αν δείξει μετά λίγο η κάμερα πίσω να δείτε. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί μέσα στο νερό, μπορεί να παιχτεί μέσα στο δρόμο, μπορούμε να παίξουμε δια τηλεφώνου. Όλα είναι θέμα διάθεσης και φίας. Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι οριμάζουν και σωματικά και λειτουργικά. Υπάρχει μια ισορροπημένη συναισθηματική εξέλιξη. Καλλιεργούν την κρίση τους, την παρατηρητικότητά τους, τη μνήμη τους, οπότε είναι στοχοκατευθυνόμενο, όπως λέμε και στη γλώσσα μας, την προσοχή τους και έχουν ευκαιρία και για συνεργασία με άλλα παιδιά ομαδικά. Τα best buddies που την χάνει να είμαι και μέλος τους εδώ και πολλά χρόνια, Βασιλική, πάλι θα σε αναφέρω, είναι ένα πολύ καλό όχημα και ένα εργαλείο, ένας καλός δούριος ύπος, να λέγαμε κάπως έτσι χαρακτηριστικά, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε πολλά παιδιά μέσα από τα παιχνίδια να εξωτερικεύσουν επικοινωνία με άλλα παιδιά, να δημιουργήσουν σχέσεις, να δημιουργήσουν φιλίες. Ήδη μέσα από το ραδιόφωνο έχω την χαρά και έχω υποδεχτεί πολλές φορές παιδιά μέσα από τα best buddies με νοητικές και ψυχικές διαταραχές να έρχονται και να έχουν δημιουργήσει όμορφες παρέες και να μας βγάζουν ωραία συναισθήματα, αλλά και γονείς οι οποίοι αποφορτίζονται βλέποντας τα παιδιά τους να ανήκουν σε μια κοινότητα, βλέποντας να υπάρχει ένας αποστιγματισμός και μια αποδοχή από κάποιους ανθρώπους, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Το αυθόρμητο και εκούσιο παιχνίδι είναι πηγή χαράς και απόλαυσης. Απαιτεί το παιδί να συμμετέχει ενεργά. Η διαδικασία του παιχνιδιού, όπως είπαμε, είναι και προσωπική, ιδιωτική. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι το παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να ξεφεύγουν μέσα από τους περιορισμούς της καθημερινής ζωής. Είναι ό,τι πιο όμορφο, και όπως έχει διατυπώσει και ο ψυχολόγος Ζαν Πιαζέ, χώρισε τα παιχνίδια σε τρεις κατηγορίες. Στα πρακτικά παιχνίδια, όπως είναι τα κινητηριοαισθητηριακά, τα οποία βοηθάνε παιδιά με εγκεφαλικές παραλύσεις, με γενικώς νευρολογικές διαταραχές, να αρχίσουν σιγά σιγά και να βελτιώνουν την κατάστασή τους μέσα από διάφορες διαδικασίες. Τα συμβολικά παιχνίδια, όπως κάνουμε και στα best buddies μέσα από τις αναπαραστάσεις, δραματοποιήσεις κλπ. Τα παιχνίδια με κανόνες που προϋποθέτουν κοινωνικές σχέσεις και βάζουν τα παιδιά σε μια διαδικασία και με το εξωτερικό περιβάλλον, να μπαίνουν σε μια, έτσι, ένα μάζεμα, ένα νοικοκύρεμα να το πούμε, κοινωνικά, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουν διάφορα πράγματα και να αναπτύξουν διάφορες κοινωνικές δεξιότητες, όπως είπαμε, μέσα από την επικοινωνία του παιχνιδιού. Η φαντασία είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δραστηριοποιηθούν άμεσα μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είπαμε ότι μπορεί να είναι και μια παιδική χαρά, το σπίτι, η ύπαιθρος, να διαλέξουν τα πρόσωπα που θα παίξουν εκείνοι, τους ρόλους, μπορούν να εντάξουν μέσα και διάφορα πρόσωπα από την οικογένειά τους. Τα λέω γρήγορα. Όχι, εντάξει. Απλά έχω να πω γι' αυτό και είναι λίγος ο χρόνος, αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο όλων είναι ότι το παιχνίδι είναι χαρά, είναι διασκέδαση, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Όλη η ζωή μας είναι ένα παιχνίδι επί της ουσίας. Κάποιες φορές κερδίζουμε, κάποιες φορές βγαίνουμε έτσι λίγο πιο δυνατοί μέσα από κάποιες ήττες που γνωρίζουμε. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, τα παιδιά να γνωρίζουν και την χαρά της νίκης, αλλά και να μπουν σε μια διαδικασία σκέψης μέσα από την ήττα και να διορθώσουν κάποια πράγματα στον εαυτό τους. Οι δύο σημαντικότερες λέξεις για να πάμε προς το τέλος είναι αυτό που είχατε πει και διατυπώσατε, η συμπερίληψη, ότι ένα παιχνίδι δεν αφορά μόνο αμαία ή μη, πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλη την κοινότητα για να είναι πολύ όμορφο και για να δίνει μια πραγματικότητα στην κοινωνία, και πασχίζουμε γι' αυτό εμείς όλοι, και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από τις δράσεις μας. Και η προσβασιμότητα. Η προσβασιμότητα δεν είναι μόνο κινητική, είναι μέσα από την ποιότητα της ζωής των ανάπηρων ανθρώπων, μέσα από διάφορες διαμορφώσεις, μέσα από εργαλεία, ηλεκτρονικά, και γενικώς να τους δίνει μια δυνατότητα ισονομίας σε σχέση με άλλα άτομα τα οποία είναι λίγο πιο λειτουργικά από εκείνα. Κλείνοντας, γιατί νιώθω ότι σας κούρασα, θα ήθελα να πω ότι εμένα ο μεγάλος μου στόχος, κλείνοντας τα μάτια κάποια στιγμή από αυτή τη ζωή, είναι
το παιχνίδι να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, ένα μάθημα σε κάθε σχολείο, όπως έχουν τα μαθηματικά, όπως έχουν τη γλώσσα, να έχουν μια ελεύθερη ώρα από το δημοτικό να ξεκινάει και να είναι το μάθημα του παιχνιδιού. Να χαλαρώνουν, να αποφορτίζονται τα παιδιά και να παίρνουν διάφορα θετικά πράγματα μέσα από αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι θα δούμε άλλο κίνητρο το σχολείο και την εκπαίδευση και να πατήσουμε πάνω σε αυτό που είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ, ότι το σχολείο πρέπει να είναι τόσο όμορφο, τόσο δημιουργικό και να αποτελεί για τα παιδιά ένα θείο δώρο που αν τους το στερήσεις θα στεναχωρηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ έτσι όμορφα και σημαντικά όλα όσα είπες και βασικά θεωρώ το πιο όμορφο κομμάτι ήταν και οι φωτογραφίες που είχαμε, το φωτογραφικό υλικό, γιατί πραγματικά μας έδωσε έτσι μια πολύ όμορφη εικόνα και μια πολύ όμορφη γεύση από τα παιχνίδια που εφαρμόζεις κι εσύ. Έχω και καλούς συνεργάτες και μία εξ αυτών είσαι εσύ, είναι ο Κώστας Τσακαλιός, που μου έκανε και την πρόταση να συμμετάσχω σήμερα. Και γενικώς έχω συνεργαστεί με εξαιρετικά άτομα της ειδικής αγωγής, γιατί δεν είναι μόνο τα μελανά σημεία που δυστυχώς υπάρχουν και σε όλους τους χώρους. Και είναι και η εκπομπή σήμερα, γιατί θα φύγω σε λίγο, θα με συγχωρέσετε, για την εκπομπή που έχει να κάνει με την κακοποίηση των παιδιών. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό, αλλά να δείξουμε και αυτή την πλευρά. Την όμορφη πλευρά, γιατί εμείς εκεί τονίζουμε και γενικώς από κάθε παιδί δεν πατάμε ποτέ στο αρνητικό του. Προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση σε ό,τι θετικό υπάρχει. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ και καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Σας αγαπώ. Φιλάκια πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στην επόμενη μιλήτριά μας, την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, να δούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο. Ξεπεράσαμε λίγο, να δούμε αν έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα. Γεια σου, Αλεξάνδρα, πώς είσαι? Καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε και έχουμε και έτσι σε αυτό το τελικό φεστιβάλ μαζί μας την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, αθλήτρια ολύμπησης και ένα από τα role model που εμφανίζονται και στο παιχνίδι και πλέον και χάλκινη στους παρολυμπιακούς του Τόκιο, γιατί την προηγούμενη φορά σε είχαμε αφήσει λίγο πριν, πάσα, αν θυμάμαι καλά. Δίνω το λόγο σε σένα να μας πεις έτσι λίγα λόγια και εσύ για εσένα. Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ πέρα, μαζί με όλους. Είχα ξαναβρεθεί στο ίδιο πέτυση, οπότε ήμουν πλέον πιο κατανοητό, πιο ωραίο. Εγώ αθλήτρια είμαι. Προσπαθώ να προβάλλω τα μπορώ που έχουν οι αθλητές, τα μπορώ που έχουν γενικά οι άνθρωποι. Όπως είπε και ο Νικόλας, ότι όλα τα βλέπουμε παιχνίδι, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε κιόλας, αν τα δούμε στεγνά και τόσο αυστηρά. Οπότε και εγώ θεωρώ το ότι έχω δει λίγο παιχνίδι τη ζωή. Προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι όλο και καλύτερη, αν γίνομαι καλύτερη, τουλάχιστον το προσπαθώ. Δεν ξέρω αν ανοίχτε και κάποια ερώτηση, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς να πω. Γενικότερα μπορείς να μας πεις καλά, πέρα από το για το τι δραστηριοποιείσαι τώρα και λίγο να μας πεις και που, επειδή σε αφήσαμε λίγο πριν, όπως είπαμε, πριν τους αγώνες, να μας πεις πώς ήταν αυτή η περίοδος για εσένα μέχρι τώρα. Για μένα ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή. Το χάλκινο μετάλλιο. Ήταν κάτι για το οποίο είχα παλέψει πάρα πολύ. Θεωρώ το ότι πήρα ανακούφιση από όλο αυτό, γιατί το δικό μου θέλω ήταν πλέον οι αθλητές με αναπηρία και γενικά οι άνθρωποι με αναπηρία να ακούγονται λίγο παραπάνω, όχι για τα αρνητικά, όχι για τις δυσκολίες που μπορεί να έχουμε, που σίγουρα έχουμε γιατί είμαστε... μας δημιουργούν. Κατά μία έννοια θέλω να πω ότι και εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε τις δυσκολίες μας, οπότε λίγο μπλοκάρουμε και τους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν και να δουλέψουν μαζί μας.
Και όλο αυτό τώρα προσπαθώ, όσο μεγαλώνω και εγώ ίδια και βλέπω τα πράγματα λίγο σφαιρικά, να το αλλάζω και σε μένα. Οπότε μετά το μετάλλιο δεν άλλαξε κάτι σημαντικό. Ξανά είμαι αθλήτρια. Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη. Προσπαθώ να εντάσσω με περισσότερες ομάδες. Κάτι για το οποίο πιο πριν ήμουν πιο δύσκολη στο να ενταχθώ. Τώρα είναι πιο εύκολο, γιατί νιώθω ότι μέσα από τα μηνύματα που μου στάλθηκαν ήταν πιο αποδεκτό, ότι ήμουν πιο αποδεκτή κατά κάποια έννοια. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να πας να φτάσεις να πάρεις μετάλλιο για να γίνεις αποδεκτός. Είναι όλα του νου, αλλά ήταν κάτι πολύ ευχάριστο και ευχαριστώ πάρα πολύ τα Best Buddies που είμαι στην ομάδα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και ήσουμε και από την αρχή, ήσουμε δηλαδή και τις πρώτες εθελόντριες και τα λοιπά, οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι σε έχουμε κοντά μας και το ξέρουμε ότι είσαι πάντα κοντά μας. Και χαιρόμαστε εννοείται με όλα όσα έχεις κατακτήσει. Είμαστε δηλαδή πραγματικά χαιρόμαστε και εμείς μαζί σου και για όλη αυτή την πορεία, γιατί πλέον πραγματικά έχεις μια πάρα πολύ ανωδική πορεία και κυρίως στο κομμάτι του αθλητισμού. Και κάτι άλλο που ήθελα έτσι να σε ρωτήσω είναι λίγο αυτό, επειδή αναφέρθηκες κιόλας και η ίδια και για την ένταξη, έτσι λίγο για την συμπερίληψη μέσω του αθλητισμού και πώς και εσύ η ίδια σου το έχεις βιώσει όλο αυτόν τον καιρό. Εγώ όπως λέω πάντα είναι ότι η ιδιοσυγκρασία μου, μπορεί άλλοι αθλητές να είναι πολύ πιο εξωστρεφής. Εγώ ήταν ένα μεγάλο ρίσκο να ενταχθώ στην ομάδα εθνική, ώστε να καταφέρω πλέον να είμαι μέρος της κοινωνίας, να δράτω άμεσα σε ό,τι χρειάζεται. Παλαιότερο αυτό που εξήγησε είναι ότι δεν μπορούσα να το κατανοήσω εύκολα. Έλεγα πώς είναι εύκολο να κάνω κάτι χωρίς να είμαι κάπου. Πλέον κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται να είσαι παραολυμπιονίκης ή να είσαι μόνο αθλητής ή κάτι τέτοιο. Μπορείς και με άλλους τρόπους. Εγώ θέλω να πω πάρα πολύ στην ομάδα του Νικόλα Τζαβάρα για το παιχνίδι, γιατί όσο μπορεί να δείχνω, ξέρω εγώ, σαν αυστηρή, καμία σχέση, μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι, η ιδέα του παιχνιδιού, απίστευτα. Και όπου μπορώ να είμαι και εγώ χρήσιμη να βοηθάω, γιατί το εργοθεραπευτικό κομμάτι έχει και το να παράγεις έργο. Όταν παράγεις έργο νιώθεις και ίδιος καλύτερα. Και αυτός πλέον είναι ο στόχος μου. Όσο μεγαλώνω πλέον δεν θα μπορώ να είμαι αθλητρία. Λίγο-λίγο κι εγώ θα πρέπει να δω σε τι θα εστιάσω. Αλεξάνδρα, βλέπω τώρα μία ερώτηση κιόλας και από τον Νικόλα τον Τζαβάρα. Πώς βλέπει η πολιτεία τους παραολυμπιακούς αθλητές, αν σας έχει στηρίξει? Όχι, δεν έχει στηρίξει η πολιτεία. Όχι ακριβώς η πολιτεία. Οι άνθρωποι που ζούμε και είμαστε πολιτεία, ή η κοινωνία που λέμε το κράτος, στηρίζει ψυχολογικά. Όταν το μάθει, δηλαδή αν φτάσει στα αυτιά του ή στα μάτια του, στηρίζει απίστευτα. Τώρα, το άλλο κομμάτι, όχι, δεν στήριξε, δεν προώθησε τους ανθρώπους με αναπηρία, δεν ανέδειξε κανέναν αθλητή και δεν ήταν πουθενά. Μετά από κάθε επιτυχία που ακουγόταν για τον κάθε αθλητή, υπήρχαν μαζικά από σελίδες, και τους ευχαριστούμε πραγματικά, η γνωστοποίηση το ότι πήρε μετάλλιο. Δεν υπήρξε άμεση μετάδοση, δεν υπήρξε καν φωτογραφικό υλικό το οποίο να μπορούμε και ήδη να νιώσουμε καλά το ότι είμαστε επαγγελματίες. Εγώ θεωρώ το ότι είμαστε επαγγελματίες, πουθενά δεν έχει φανεί και είμαι αυτή που το λέω συνέχεια, το ότι πλέον οι αθλητές μετράμε. Χρειάζεται να το λέμε και να το πιστεύουμε και ίδιοι, ότι κάθε άνθρωπος μετράει, με το δικό του τρόπο μοναδικό μετράει. Θέλουμε τη στήριξη, προσπαθούμε να την, όχι να την επιβάλλουμε. Ως άνθρωποι να κατανοήσουν και οι άλλοι το ότι υφίσταμαι, ξέρω εγώ, υπάρχω. Μπορείς κιόλας να με δεις. Αυτή είναι η δική μου
τοποθέτηση, όχι απόλυτα να εκφράσω δυσαρέσκεια ή κάτι άλλο. Εννοείται, καλά, και πέρα από τις δυσκολίες που φυσικά υπάρχουν και γι' αυτό και τις εκφράζεις και είναι λογικό. Δηλαδή, από τη στιγμή που συμβαίνουν αυτά, είναι λογικό να θες και εσύ να το μοιραστείς. Και πέρα από αυτό, βέβαια, φυσικά μοιράστηκες και μαζί μας και τις καλές στιγμές. Φυσικά. Υπήρξαν υπέροχες στιγμές, δεν θα τις ξεχάσω. Είναι κάτι που το πάλευα, ήθελα να κάνω τη χώρα μας υπερήφανη. Κατά μία έννοια την έκανα. Εφόσον ένιωσα εγώ καλά, θεωρώ ότι το ίδιο θα νιώθαμε όλοι αν πετυχαίναμε κάτι. Και πιστεύω ότι... βεβαίως δεν είδα εγώ άμεσα την επιτυχία μου. Δηλαδή δεν ανταμείφθηκα γι' αυτό. Είναι όλα θεωρητικά, είναι λίγο εθελοντικά παντού. Και με την Έφη την Κουλή ήταν που είχαμε δώσει μια συνέντευξη στον Νικόλα Τζαβάρα και στον Παγίδα, ότι τελικά κάναμε όλο αυτό. Πού είναι η ανταπόκριση? Θεωρούμε ότι χρειάζεται να έχουμε ανταπόκριση για να υπάρχει και κίνητρο. Θα ήθελα να μου πεις, Αλεξάνδρα, έτσι λίγο... τι κρατάς από όλο αυτό και έτσι κάτι, ένα στόχο, ας πούμε, για το ένα στόχο σου και το μέλλον. Κρατάω το ευχάριστα. Κρατάω αυτά που θέλω εγώ, γιατί πραγματικά είναι ευχάριστα στο κεφάλι μου. Και στο μέλλον θα ήθελα τα νέα παιδιά να έχουν αυτά που τους αρμόζουν. Να... ο χώρος που μπαίνουν να είναι καθαρά ευχάριστος. Να το κάνουν γιατί είναι ευχάριστος και δεν χρειάζεται να έχουν τίποτα. Το κάνουν γιατί το θέλουν. Να μην δίνεται στα παιδιά το ότι πας για κάτι το οποίο διαστρεβλωμένο και σε μας δόθηκε. Οπότε, όπως λέει και ο Νικόλος Τζαβάρας, πάμε για παιχνίδι. Τέλεια. Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και για τον χρόνο σου και που είσαι πάλι κοντά μας. Σε αγαπάμε και σε θαυμάζουμε. Το ξέρεις. Χαρά μου, πραγματικά. Και εγώ σας θαυμάζω για το έργο σας και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για παιχνίδι, δεν ξέρω, σε μήνα ή περνάμε στην επόμενη ομιλία, δεν ξέρω. Τι θέλει και το κοινό. Πάμε για παιχνίδι. Νομίζω ότι ας πάμε για παιχνίδι για λίγο, γιατί θα ήθελα πέρα από το παιχνίδι να καλέσω και όλους και όλες που είναι σήμερα εδώ να συμμετάσχουν σε αυτό που είπα πριν, στην εκστρατεία συνηγορίας που κάνουμε αυτό το διάστημα μέσα από τη σελίδα Legend. Έχει ξεκινήσει και το Best Buddies. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και το περπατώ και αντίστοιχα και το φροντίζω. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια εκστρατεία συνηγορίας που έχει βάση τα role model. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κάθε ένας από εμάς, ανεξαρτήτως αναπηρίας ή όχι, να στηρίξει και να συνηγορήσει υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων που είναι ανάπηροι. Οπότε έχουμε ετοιμάσει ένα έτσι κειμενάκι και οθούμε όλους σας να συμμετάσχετε σε αυτό το δεκαήμερο challenge, όπως το λέμε, και να προσπαθήσετε κάθε μέρα να ανεβάζετε μια φωτογραφία που έχει σχέση είτε με κάποιον άνθρωπο με αναπηρία τον οποίο θαυμάζετε και τον έχετε εσείς οι ίδιοι σαν role model, είτε ευρύτερα με την αναπηρία, με θέματα που θέλετε να θίξετε εσείς σε σχέση με την αναπηρία. Θέλω να σας δείξω ενδεικτικά πώς θα μπορούσατε να συμμετάσχετε και πόσο εύκολο είναι αυτό. Θα κάνω λοιπόν ένα share screen τη σελίδα μου στο ίντερνετ. Παρεπιπτόντως, επειδή κάποιοι ρώτησαν, στείλαμε λίγο παραπάνω στο chat, άμα μπείτε, τη σελίδα της Challenge, που ως φορέας υλοποίησης έχουμε μια ξεχωριστή σελίδα για το έργο Legends of Disability, όπου μπορείτε να κατεβάσετε μέσα από τα links που υπάρχουν, που είναι αυτά τα μπλε, όλο το υλικό που δείξαμε προηγουμένως.
είτε ξεχωριστά, είτε όλα μαζί σε κάποιες περιπτώσεις, όταν είναι σε πακέτο. Οπότε σας καλούμε να μπείτε και να κατεβάσετε ό,τι θέλετε και θα χαρούμε πολύ. Σε σχέση τώρα με την εκστρατεία συνηγορίας, θα ήθελα να σας δείξω και να σας καλέσω και όσους είμαστε εδώ, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, που πιστεύω οι περισσότεροι θα είμαστε ήδη, θα παρακολουθείτε λογικά τη σελίδα του Legends of Disability. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν την εκστρατεία μας και με έτσι ένα post από τα Best Buddies με την Αλεξάνδρα. Το δεκαήμερο challenge λοιπόν ουσιαστικά έχει αυτό εδώ το κειμενάκι που σας οθεί να το κάνετε copy-paste στη δική σας σελίδα και θα το κάνω ενδεικτικά στη δική μου σελίδα και να κάνετε tag έναν φίλο σας που θα θέλατε να συνεχίσει αντίστοιχα τη δική σας εκστρατεία. Ενδεικτικά κάνω εγώ copy-paste αυτό το κειμενάκι, θα πάω στον προσωπικό μου λογαριασμό, συγχωρήστε με για κάποιες πληροφορίες εδώ μπορεί να βλέπετε. Μπορώ να περάσω λοιπόν με copy-paste και εδώ αντί για την κοπέλα που δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά, μπορώ να κάνω για παράδειγμα ένα άλλο tag. Κάνω τώρα τον game designer μας, άμα τον βρει η σελίδα μου. Το βάλω ανάποδα το όνομα. Δεν υπάρχει, ωραία, θα δοκιμάσω άλλο. Ωραία, θα βάλω τον Μπρούζος Ιωάννης. Μπορώ να προσθέσω μία φωτογραφία. Τώρα θα προσθέσω μία φωτογραφία από το φεστιβάλ μας, γιατί έτσι θέλω. Για παράδειγμα, μία φωτογραφία της Αλεξάνδρας και της Βασιλικής, που την έχω πρόχειρη, και θα κάνω δημοσίευση. Προσκαλώντας το Μπρούζο Ιωάννη να κάνει με τη σειρά του και εκείνος να συμμετάσχει σε αυτό το challenge και να ποστάρει για 10 μέρες 10 διαφορετικούς ανθρώπους ή 10 θέματα σε σχέση με την αναπηρία. Αυτό είναι πολύ εύκολο, θα χαρούμε πολύ ήδη από σήμερα να το ξεκινήσετε αυτό τώρα όσο είμαστε και εδώ μαζί. Και θα μπω λίγο να παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι, λίγο διαφορετικό, που έχει να κάνει με ερωτήσεις, όπως είπαμε, σε σχέση με θέματα για την αναπηρία. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να παίξει, άμα θέλει μπορεί να γράψει στο chat όπως το κάναμε και πριν, ότι θέλω να παίξω, ανοίχτε μου το μικρόφωνο ή κάτι τέτοιο. Οι υπόλοιποι, όσοι δεν παίζετε, πραγματικά θα χαρούμε πολύ να μπείτε στη διαδικασία, να συμμετάσχετε κι εσείς σε αυτό το δεκαήμερο challenge. Είναι μια προσπάθεια συνηγορίας για θέματα αναπηρίας, με βάση τα role models, με βάση το παιχνίδι, με βάση όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε μέσα από το έργο Legends of Disability. Βλέπω εδώ κάποιους που θέλουν να παίξουν, δεν ξέρω αν έχουν ανοιχτά μικρόφωνα, ας μου πούνε ένα ναι. Το παιχνίδι είναι πολύ εύκολο, είναι ένα... η Αθήνα απέναντι, Αθήνα. Η Αθήνα δεν είναι. Η Αθήνα, ωραία. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση λοιπόν, ποια είναι η πιο προσβάσιμη πόλη στην Ελλάδα. Υπάρχουν 4 επιλογές, η Αθήνα, η Ξάνθη, η Κομοτηνή και η Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω Αθήνα τώρα. Αθήνα. Υπάρχει διαφορετική άποψη. Αθήνα. Αθήνα, μόνο. Ωραία, πατάω την Αθήνα. Να δούμε αν είσαι σωστό. Λάθος. Φαίνεται ότι δεν είναι σωστό. Η πιο προσβάσιμη πόλη αυτή τη στιγμή είναι η Κομοτηνή. Η ευρωπαϊκή διάκριση, όπως λέει εδώ πέρα το παιχνίδι μας, για την προσβασιμότητα έχει λάβει η Κομοτηνή, καταχτώντας το βραβείο ειδική μνήμα για την πόλη που αντιμετώπισε την προσβασιμότητα ως ευκαιρία στα ευρωπαϊκά βραβεία προσβάσιμων πόλεων του 2021.
Να δούμε την επόμενη ερώτηση. Δεν ξέρω ποιοι παίζουν. Όσοι παίζουν μπορούν να απαντήσουν είτε λέγοντάς μου το νούμερο, είτε διαβάζοντάς μου την πρόταση. Θα διαβάσω λίγο εγώ όλες τις προτάσεις. Ένα ίδρυμα, λέει, προσφέρει ιδανικές συνθήκες διαβίωσης σε ένα ανάπηρο άτομο. Απάντηση 1. Τα πιο πολυτελή ιδρύματα προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες σε αντίθεση με άλλα πιο φθηνά. Λάθος. Όσο πιο ακριβό είναι. Λάθος, καθώς όσο ακριβό και να είναι ένα ίδρυμα, συμβάλλει στην περιθωριοποίηση. Τρίτη απάντηση. Για κάποια ανάπηρα άτομα, πράγματι ένα ίδρυμα προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες διαβίωσης. Και 4. Είναι σωστό το ότι ένα ίδρυμα προσφέρει ιδανικές συνθήκες διαβίωσης σε ένα ανάπηρο άτομο. Ποιο λέτε ότι είναι σωστό? Για να ακούσω απαντήσεις. Δεν ξέρω αν έχουν γράψει κάποιοι στο chat. Μπορείτε να γράψετε και στο chat. Βλέπω 4. 2. Δύο. Ωραία, για να δούμε. Είναι το 2. Σωστά, είναι το 2. Ένα ίδρυμα, όσο πολυτελές και αν είναι, συμβάλλει στην περιθωριοποίηση και στον αποκλεισμό των αναπήρων από την κοινωνική δραστηριότητα, ενώ περιορίζει και τις ελευθερίες του ανάπηρου ατόμου ως προς την οργάνωση της ζωής του. Άλλη ερώτηση. Ελπίζουμε λίγο πιο εύκολη. Ποιο είναι αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο μοντέλο αναπηρίας στην Ελλάδα? Το κοινωνικό, η Γεωργία Καλτσή, αυτό δεν ξέρω. Το ιατρικό, κανένα από τα παραπάνω. Έχει απαντήσει κάποιος? Κοινωνία. Κοινωνικό. Το 2, για να δούμε. Το ιατρικό μας απαντάει, δυστυχώς είναι στην Ελλάδα ακόμα, αν και το κοινωνικό είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι, όλοι σίγουρα που είμαστε εδώ σήμερα. Δυστυχώς είναι το ιατρικό. Στο ιατρικό μοντέλο η αναπηρία θεωρείται πρόβλημα του ατόμου που πρέπει να θεραπευτεί, καθώς είναι μη φυσιολογικό. Ενώ στο κοινωνικό μοντέλο το πρόβλημα είναι της κοινωνίας που θέτει εμπόδια σε ανθρώπους που έχουν κάποια βλάβη. Αυτό είναι το παιχνίδι μας, έτσι έχει διάφορες ερωτήσεις. Ελπίζω ότι είναι χρήσιμο τόσο σε ανθρώπους με αναπηρία, όσο και σε μη ανάπηρους ανθρώπους. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πολύ να μάθω πολλά καινούργια πράγματα και ελπίζω και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, ανάπηροι και εμείς, να το κατεβάσετε και να το παίξετε. Πάμε μια τελευταία ερώτηση, μια που έχουμε αρχίσει, και να πάμε μετά στις παρουσιάσεις από το Σύλλογο, από το Σωματείο Φροντίζω. Πώς λέγεται το άτομο που υποστηρίζει ένα ανάπηρο άτομο με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του και τη διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων του? Βοηθός αναπηρίας, φίλος, προσωπικός βοηθός, γονιός. Το 3 ακούω μια απάντηση, να δω λίγο και τι έχετε γράψει. 3-3 φίλος, λέει η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου. Ωραία, να πιάσω το 3. Το 2. Είναι το 2, δεν το βλέπω τώρα. Όχ, απάντησα λάθος εγώ από μόνο. Συγγνώμη, το άλλο ήθελα να απαντήσω. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να διαβάσουμε γιατί λέγεται προσωπικός βοηθός. Στόχος στην καθιέρωση του προσωπικού βοηθού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανάπηρων και των οικογενειών τους μέσω της ισότιμης συμμετοχής τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Υποστηρίζοντας το δικαίωμά τους στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην αποφυγή περιθωριοποίησης και στην ιδρυματοποίησή τους. Αυτό είναι πάνω κάτω το παιχνίδι. Έχει και κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με συμπεριφορές. Για όσους μείνετε μέχρι το τέλος, θα ξαναπαίξουμε όλα τα παιχνίδια, σύναλλο ένα που έχουμε διαθέσιμο έτσι ηλεκτρονικά. Και νομίζω ότι θα δώσω πλέον το λόγο στο Δημήτρη και το Θεοδωρόπουλο από το Σωματείο Φροντίζω, για να μας παρουσιάσει εκείνος τη δική τους εμπειρία από τα παιχνίδια και το έργο Legends of Stability. Καλησπέρα και από εμάς. Σας ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε, αλλά και τον ιδιαίτερο ενθουσιασμό που υπάρχει. Δεν είναι ο ίδιος που υπάρχει από διαζώσεις ασφαλώς, αλλά νομίζω έστω και έτσι προσεγγίζουμε και βλέπουμε τις όμορφες παρενέργειες του παιχνιδιού και το κέφι το οποίο παίρνει.
Τώρα εμείς ως έσχατοι, αλλά όχι τελευταίοι, από όλους τους φορείς, θα προσπαθήσουμε έτσι να αναδείξουμε και το δικό μας, μέσα από το δικό μας ρόλο. Νομίζω φαίνεται η παρουσίαση της. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη σημασία, όχι μόνο μέσα από το φροντίζω, το πόσο ιδιαίτερα σημαντικό είναι για κάθε φορέα, επειδή βλέπω σήμερα στη συζήτηση και αρκετοί εκπρόσωποι φορέων, να σας παρακινήσουμε να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι στις δράσεις των οργανισμών και πώς αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε πολύ ωραία πράγματα, αλλά και να ενδυναμώσετε και τον ωφελούμενο πληθυσμό, αλλά και να ευαισθητοποιήσετε και την κοινότητα πάνω στο σκοπό στον οποίο δραστηριοποιείστε, ιδιαίτερα αν αυτός έχει να κάνει με την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ή ατόμων με αναπηρία. Λοιπόν, όπως όλοι έτσι το αναφέρανε από την αρχή, είμαστε τέσσερις εταίροι, που δεν είναι και πάντα εύκολο έτσι, μέσα από μια τέτοια στα προγράμματα να πετύχουμε τον τελικό σκοπό. Και είναι πολύ ευχάριστο που καταφέραμε έστω κάτω από δύσκολες συνθήκες και με πολύ διαδικτυακή επαφή να συνεργαστούμε αρμονικά κάτω από το έργο του Active Citizens Fund, το Legend of Disability, και να παράξουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα που βλέπετε όλοι. Καταρχήν παράθετο κάποιες εικόνες από αυτό που ονειρευόμασταν εμείς όταν ακούγαμε για παιχνίδι προ-πανδημία. Σκεφτόμασταν ημερίδες, συμμετοχή, γιατί αυτό αγαπάμε, ειδικά όταν μιλάμε για το δικό μας κομμάτι που έχει να κάνει με την τρίτη ηλικία. Κατανοείται ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι τους αρέσει η έννοια της συμμετοχικότητας. Όταν ακούνε παιχνίδι ή γενικότερα όταν ακούνε δράσεις, ονειρεύονται κάτι τέτοιο. Αυτό σίγουρα δεν μπορέσαμε να το κατακτήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και παρότι βλέπω από τους άλλους δύο συλλόγους, και από το Περπατώ και από το Best Buddies, που καταφέραν σε πολύ μεγάλο βαθμό, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, εντάξει, το ωφελούμενους, τα καταφέραμε και εμείς, αλλά όπως καταλαβαίνετε διαδικτυακά, δεν ήταν τόσο εύκολη εξοικείωση, είτε ήταν των ηλικιωμένων ατόμων, είτε των γνωστών με Άνια, όχι μόνο για το παιχνίδι. Ήταν ένα πρόβλημα γενικότερο, ένα challenge για εμάς να μπορέσουμε να τους εντάξουμε ευρύτερα σε δράσεις, αλλά και όλα όσα κάνουμε ως φροντίζω, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε επαφή μαζί τους. Σιγά σιγά χαιρόμαστε που αυτό το επιτυγχάνουμε. Ασφαλώς περιμένουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, αλλά θεωρούμε και το δικό κομμάτι και το παιχνίδι θα παραμείνει ένας διάβλος επικοινωνίας και για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Ωραία, Δημήτρη, τώρα που έκανες μια μικρή παύση, να ζητήσω αν μπορείς να κάνεις full screen την οθόνη σου για να βλέπουμε καλύτερα αυτό που μας έχεις ετοιμάσει. Νομίζω μάλλον δεν παίζει το full screen, γιατί είναι full screen, οπότε θα το κάνω έτσι. Μάλλον δεν το βλέπετε. Βλέπουμε την πρώτη διαφάνεια ακόμα, βλέπαμε. Δεν ξέρω αν έχεις προχωρήσει. Τώρα βλέπετε τις διαφάνειες. Το έχω κάνει σε... Ναι, τις βλέπουμε. Θα το κάνω έτσι, γιατί μάλλον δεν λειτουργεί το full screen για κάποιο λόγο. Okay, εντάξει. Το είχα βάλει, αλλά μάλλον δεν λειτουργεί το παθένι. Εντάξει, θα το κάνω έτσι, δεν πειράζει. Okay. Δείξε μας τις φωτογραφίες που ήθελες να μας δείξεις. Δεν τις είδαμε. Μιλάω χωρίς να βλέπετε φωτογραφίες. Σωστό. Συγγνώμη. Αυτές είναι οι φωτογραφίες. Έτσι, εντάξει, για να δώσω μια εικόνα παιχνιδιού και συμμετοχικότητας και για να δώσω και μια ελπίδα ότι θα φτάσουμε πολύ γρήγορα. Είναι φωτογραφίες περίπου πριν την πανδημία, πριν 3 χρόνια. Και εκεί θέλουμε να φτάσουμε, πιστεύω, όσο γίνεται πιο σύντομα. Αυτή είναι και η ευχή, νομίζω, όλων μας. Λοιπόν, ποιος ήταν ο ρόλος του φροντίζω, γιατί μπήκε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι σημαντικό για κάθε φορά, αν το καταλάβει. Καταρχήν, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ότι είχαμε αναλάβει ένα ιδιαίτερο κομμάτι του προγράμματος, που ήταν διοργάνωση ενός τρίμερου φεστιβάλ, που έγινε διαδικτυακά. Ασφαλώς είχαμε την ευκαιρία όλα αυτά τα παιχνίδια να τα τεστάρουμε με ωφελούμενο πληθυσμό στην περιοχή μας, αλλά και να δώσουμε και την ευκαιρία και στους επαγγελματίες του φροντίζω να αλληλεπιδράσουν έτσι και με ωφελούμενους, να δουν και αυτοί πώς το παιχνίδι μπορεί να έχει θετική επίδραση. Ασφαλώς είχαμε σημαντική ευκαιρία, και εγώ θέλω να το πω, ήταν μια ιδιαίτερη τιμή για μένα να έρθω σε επαφή με ανθρώπους role model από όλες τις περιοχές,
μέσα από την αναπηρία που έχουν πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα και με πάρα πολλούς από αυτούς έμαθα πράγματα που δεν ήξερα και ήταν μια έμπνευση, νομίζω, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος να τους γνωρίσουμε και μέσα από την διαδικασία αυτή να εμπνευστούμε και να προχωρήσουμε και εμείς έτσι, στο να αποκτήσουμε έτσι και την υπομονή και τη δύναμη να πετύχουμε περισσότερα πράγματα, γιατί όλοι αυτοί οι legends πραγματικά έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και έχουν πετύχει πραγματικούς άθλους και καταφέραμε και να δικτυωθούμε και με πολλές έτσι, οργανώσεις από την περιφέρειά μας, από την περιοχή, οι οποίες λειτουργούν πάνω στο κομμάτι έτσι, υποστήριξης χρονιών πασχών του μια ατόμων με αναπηρία και να μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε και τα αποτελέσματα μέσα του παιχνιδιού Legends of Disability. Κάτι το οποίο ελπίζουμε να συνεχιστεί και μετά το πέρας του έργου και να μπορούμε και μετέπειτα έτσι να συνεχίσουμε τις δράσεις των παιχνιδιών πλέον από κοντά. Ποιοι είναι οι στόχοι μέσα από το πρόγραμμα για εμάς το Φροντίζω? Καταρχήν, να αναδείξουμε ότι η τρίτη ηλικία περιέχει πάρα πολλά άτομα που έχουν αναπηρία. Γιατί προφανώς αυτό ίσως να είναι αυτονόητο, να το καταλαβαίνετε πολύ, αλλά σε πολλές περιπτώσεις πολλοί νομίζουμε ότι στους μεγαλύτερους ανθρώπους η κάθε έννοια αναπηρίας είναι κάτι που είναι αλληλένδετο με τη γύρανση. Δηλαδή πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται έχουν να κάνουν με τη γύρανση και όχι τόσο ότι είναι κάτι μορφή αναπηρίας. Αυτό είναι λάθος και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι πάρα πολλοί ηλικιωμένοι, πάρα πολλοί άνθρωποι άνω των 65 μπορούν να έχουν μια μορφή αναπηρίας η οποία να τους εμποδίζει πάρα πολύ στην καθημερινότητα και να μην τους αφήνει, να μην τους επιτρέπει είτε να έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους είτε να είναι λειτουργικοί και να απολαμβάνουν τη ζωή έτσι όπως πρέπει. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσα από το πρόγραμμα αυτό η δικιά μας συνεισφορά να αναδείξουμε και αυτές τις ανάγκες και νομίζω είναι κάτι που και μετά η Μαρία θα το αναφέρει, η Μαρία Φρούντα, εξηγώντας πιο πολύ το ρόλο του παιχνιδιού, το θετικό ρόλο του παιχνιδιού στην τρίτη ηλικία, αλλά και ιδιαίτερα σε μια ομάδα όπως είναι οι ασθενείς με νευρωτικές δυσλειτουργίες άτομα με άνοια. Επίσης, θέλαμε να αναδείξουμε τα παιχνίδια, αυτά τα επιτραπέζια, τα role model σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα παιχνίδια αυτά θέλαμε να έχουν, όπως και πριν η Ασημίνα με το quiz μας έδειξε, έναν ακτιβιστικό ρόλο, να ενεργοποιήσουν την κοινωνία, να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και κάτι πολύ σημαντικό που το έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν και θέλουμε ασφαλώς να το ξανακάνουμε, τα παιχνίδια αυτά να έχουν και ένα χαρακτήρα διαγενειακό. Δηλαδή, μέσα από το παιχνίδι να φέρουμε πιο κοντά διαφορετικές γενιές, τα παιδιά και τους μεγαλύτερους ηλικία, είτε άτομα με αναπηρία, είτε ευρύτερα ηλικιωμένους, και έτσι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια έννοια συνύπαρξης σε αυτές τις ομάδες. Ασφαλώς μεγάλο κομμάτι για να το πετύχουμε, όπως σας είπα πριν, ήταν η συνεργασία μεταξύ των φορέων. Τα χαμόγελα δεν είναι ψεύτικα, είναι ειλικρινή, είναι κουρασμένα βέβαια, γιατί έπρεπε να βρίσκουμε ώρες και να πούμε και την αλήθεια μας. Κουραστήκαμε από το διαδικτυακό, όταν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση δεν είναι το ίδιο εύκολο, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι με την εικόνα. Θέλω να πω ότι αυτά τα προγράμματα δημιουργούν και σχέσεις. Όταν υπάρχουν τόσοι φορείς, υπάρχει τεχνογνωσία, μαθαίνουμε διαφορετικά πράγματα. Οπότε είναι και σε εσάς μια ευκαιρία να δοκιμάσετε να κάνετε συνεργασίες. Νομίζω και ευρύτερα αυτός ο κύκλος των προγραμμάτων από το ACF το προωθεί αυτό και δίνει αυτή την ευκαιρία στους φορείς από διάφορες περιοχές και που να απευθύνονται σε διαφορετικά target group να συνεργαστούν για να πετύχουν κοινούς σκοπούς. Και ο σκοπός είναι, νομίζω, και θα το καταφέρουμε αυτό, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Όπως σας είπα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι μπήκαμε στη λογική να διοργανώσουμε και εμείς ένα φεστιβάλ στην δημιουργία και ιδιαίτερα το κάναμε διαδικτυακά, που ήταν σαφώς ένα μεγάλο challenge για εμάς. Μπορέσαμε να ακούσουμε σημαντικούς ανθρώπους, αλλά είδαμε και πώς είναι σε live έτσι, τρόπο να φτιάχνεις ένα παιχνίδι. Πώς κάνεις αυτή τη διαδικασία, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Εσείς τώρα μπορείτε να το βλέπετε καθώς το παίζετε, να διασκεδάζετε. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν αυτά τα τριήμερα, όπου ενωθήκαμε όλοι μαζί από διαφορετικές ομάδες, επαγγελματίες, άτομα με αναπηρία, φροντιστές, και κατασκευάσαμε έτσι κάτι σημαντικό, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι θα μείνει και μετέπειτα. Αλλά επειδή ξέρω και το
και το σημαντικό ρόλο της τσαλεντούς στην άδειξη του παιχνιδιού, ξέρω ότι θα το κρατήσει ενεργό και μέσα έτσι και από άλλες δράσεις. Ασφαλώς είχαμε την ευκαιρία όσο μπορέσαμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε λόγω του COVID δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες ομάδες ηλικιωμένων, αλλά στη δομή του κέντρου ημέρας τα παιδιά μπορέσαν να συνεργαστούν έτσι, να έρθουν σε επαφή με ηλικιωμένους, κάτω με Άνια και να παίξουν τα παιχνίδια. Βλέπετε κάποιες εικόνες. Η Μαρία θα μας πει και την εμπειρία αυτή, το πώς το βιώσανε και οι επαγγελματίες μας, αλλά και οι ηλικιωμένοι, να παίζουν τα παιχνίδια του Legends of Disability. Επίσης, το καλοκαίρι που ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, μπορέσαμε να κάνουμε ένα εργαστήριο όπου παίξαν τα παιχνίδια ψυχικά πάσχοντες, δηλαδή άτομα με ψυχική αναπηρία. Αυτό το κάναμε σε συνεργασία με το Σύλλογο για την Ψυχική για το Σόψη Πάτρας και υλοποιήθηκε στο Καφέ Γέφυρες, όπου είναι ένας χώρος που απασχολεί άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και νομίζω με αυτόν τον τρόπο πετύχαμε πολλαπλούς σκοπούς. Ήταν μια πολύ όμορφη έτσι, καλοκαιρινή μέρα και υπάρχει αγωνία αυτό ασφαλώς στο μέλλον να το ξανακάνουμε και να το κρατήσουμε ενεργό. Αυτό που θέλω να κλείσω είναι ότι το παιχνίδι, και να μην σας κουράσω άλλο, είναι ένα μέσο συνηγορίας και προάσπισης δικαιωμάτων για ευάλωτες ομάδες, όπως και για τη δικιά μας. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, στα πλαίσια της πανδημίας, η καθημερινότητά μας και η δικιά μας, αλλά σκεφτείτε των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, αλλά και των αναπήρων, πόσο πολύ επηρεάστηκε, απομονώθηκαν, απομακρύθηκαν ψυχικά, κοινωνικά και συναισθηματικά. Υπήρξε όμως και ο φόβος για το κλείσιμο δομών, ο φόβος νόσησης ή απώλειας φροντιστών. Οπότε εδώ πέρα το παιχνίδι έχει και ένα ρόλο ανακουφιστικό, έχει και ένα ρόλο συνύπαρξης και νομίζω μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό αντισταθμιστικά και να συμβάλλει να μειώσουμε όσο μπορούμε στην επίπτωση που έχει αφήσει τώρα που είναι ακόμα σε δράση η πανδημία, ακόμα υπάρχει, αλλά και μετέπειτα που το ψυχικό αποτιμώθησαν είναι πολύ έντονο. Οπότε το παιχνίδι ως ένα μέσο χαλάρωσης αλλά και ως ένα μέσο ευαισθητοποίησης νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ έτσι σημαντικά να επανέλθουμε σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας. Αυτά είναι τα στοιχεία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να μην κούρασα. Και να δώσω κατευθείαν το λόγο νομίζω στην τελευταία και ομιλήτρια, είναι η Μαρία Εφρούντα, ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη στο σωματείο Φροντίζω, η οποία θα προσπαθήσει έτσι με ωραίο, έτσι, απλό και πρακτικό τρόπο να μας αναδείξει τη σημασία του παιχνιδιού, το ρόλο του παιχνιδιού στο κομμάτι των ηλικιωμένων και των ατόμων Άνια. Μαρία, σε ακούμε. Δημήτρη, με ακούτε? Ναι. Βλέπετε την παρουσίαση? Ναι, ναι. Μισό λεπτό όμως, γιατί τώρα δεν τη βλέπω εγώ. Θα να κάνω share. Λοιπόν, τώρα τη βλέπω κι εγώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Σήμερα συμμετέχουμε σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Συνειδητοποιώ κι εγώ για άλλη μια φορά ότι όταν έτσι έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι, είμαστε όλοι πιο ήρεμοι, πιο χαρούμενοι, πιο ευδιάθετοι. Επικοινωνούμε πολύ πιο εύκολα και φαίνεται αυτό και μέσα από το κλίμα της σημερινής εκδήλωσης. Θέλω να πω ότι είμαστε πολύ έτσι ευτυχείς με τη συγκυρία και με την ευκαιρία που μας δόθηκε να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Μας δόθηκε η ευκαιρία και να χρησιμοποιήσουμε παιχνίδια με τους ηλικιωμένους στο Φροντίζω και στο Κέντρο Ημέρας για Άτομα με Άνοια, αλλά και η ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι, ένα quiz που έχει να κάνει με την ενημέρωση πάνω σε ζητήματα άνοια, στο οποίο είναι υποκατασκευή. Οπότε από την πλευρά μου σήμερα θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω την εμπειρία μας
από τη συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο έργο, αλλά και πώς το παιχνίδι βοηθάει στην άνοια. Το παιχνίδι είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην διαχείριση και στην έτσι, υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια. Αλλάζει διαφάνιση, Μαρία, γιατί δεν φαίνεται. Τώρα άλλαξα. Τώρα, ναι. Ωραία. Εν συντομία θα πω ότι η άνοια είναι έτσι μέσα... Είναι μια νευρονοητική διαταραχή, σοβαρή, και ως εκ τούτου επηρεάζονται πάρα πολλές νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η μνήμη, όπως είναι η προσοχή, η σκέψη, ο προσανατολισμός μας στο χώρο, αλλά και προσανατολισμός στον χρόνο, η δυνατότητα να κατανοούμε, να μπορούμε να υπολογίσουμε, η ικανότητά μας να μαθαίνουμε. Ακόμα η άνοια επηρεάζει και τη συμπεριφορά, αλλά και τα συναισθήματά μας ή και την προσωπικότητα κάποιες φορές. Επομένως, πρόκειται για μία νόσο που μας επηρεάζει νοητικά γενικότερα. Όσον αφορά τώρα την πρόληψη της άνοιας, γνωρίζουμε ότι έτσι γνωστικά ερεθίσματα, δηλαδή ασκήσεις νοητικών διεργασιών, μπορούν να μειώσουν την ταχύτητα εξέλιξης της άνοιας, μπορούν να έχουν κοινωνικές, πνευματικές έτσι, και σωματικές δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών, αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι και η φυσική άσκηση και η καλή διατροφή βοηθούν στην πρόληψη της άνοιας. Το παιχνίδι, λοιπόν, ήδη έχει αναφερθεί ο ορισμός του και από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά το παιχνίδι γνωρίζουμε ότι εξασκεί τις νοητικές λειτουργίες των παιδιών, των ενηλίκων και των ηλικιωμένων. Όποιος, λοιπόν, εμπλέκεται σε ένα παιχνίδι, γνωρίζουμε ότι θα εξασκήσει αρκετές νοητικές λειτουργίες. Τι γνωρίζουμε σχετικά με το παιχνίδι όσον αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι? Γνωρίζουμε ότι συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της επιθετικότητας και του στρες, συμβάλλει στη δημιουργικότητα, συμβάλλει στη γνωστική και στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη. Ο ρόλος των παιχνιδιών έχει να κάνει με την προώθηση στην καινοτομία, στην έκθεση στην καινοτομία, στην ανάληψη των πρωτοβουλειών, στη δυνατότητα του προγραμματισμού, στην προσαρμογή του εφαγωνίζεστε, αλλά και το παιχνίδι προσφέρει και άμεση ευχαρίστηση στους συμμετέχοντες. Τώρα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του παιχνιδιού στην άνοια? Γνωρίζουμε ότι το παιχνίδι εντάσσεται στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια. Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις πλέον έχει τεκμηριωθεί και βιβλιογραφικά σε συνδυασμό με τις φαρμακευτικές αγωγές και τις φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Είναι τα όπλα μας στη φαρέτρα της αντιμετώπισης της άνοιας. Το παιχνίδι, λοιπόν, ως ένας πυλώνας αυτών των μη φαρμακευτικών θεραπείων, γνωρίζουμε ότι καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου, αλλά λειτουργεί και προληπτικά, όπως είπαμε νωρίτερα. Βοηθά να διατηρήσουμε την νόηση και να μειωθεί έτσι αυτή η νοητική έκπτωση, εξασκώντας τις νοητικές λειτουργίες, προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση και γενικότερα συμβάλλει σε ένα ευρύ φάσμα νοητικών διεργασιών. Παίζοντας παιχνίδια με άτομα που έχουν άνοια, βλέπουμε ότι ενισχύονται και οι γνωστικές τους επιδόσεις όσο περνά ο χρόνος που παίζουν παιχνίδια. Ενισχύεται η μνήμη εργασίας, δηλαδή η δυνατότητά τους να κρατούν πληροφορίες που θα τις χρησιμοποιήσουν άμεσα. Ας πούμε τώρα, σκεφτείτε ότι αν εσείς θέλατε να κρατήσετε σημειώσεις από αυτή την παρουσίαση, θα εξασκούσετε τη μνήμη εργασίας. Οπότε σκεφτείτε πόσο πολύ εξασκείται με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι αυτή η μνήμη. Εξασκούν τις εκτελεστικές λειτουργίες, που είναι η ικανότητά μας να κάνουμε σύνθετες δραστηριότητες, η σημασιολογική μνήμη, που έτσι αντιπροσωπεύει τις γενικότερες μας
γνώσεις, όπως το λεξιλόγιο μας, το να γνωρίζουμε τι σημαίνει μία λέξη που θέλουμε να πούμε, αλλά και επίσης και τη συλλογιστική μας. Το να ακολουθήσουμε τις κανόνες παιχνιδιού μας βοηθάει να ενισχύσουμε το λογικό συλλογισμό. Πολύ στην άνοια βοηθάνε και τα video games, γιατί βελτιώνουν και τη μνήμη αναγνώρισης, βελτιώνουν και το χρόνο αντίδρασης, την προσοχή και γενικότερα τον γνωστικό έλεγχο. Μάλιστα, προτείνεται ότι τόσο οι νέες εμπειρίες, όσο και η έκθεση σε πλούσια τρισδιάστατα περιβάλλοντα, μπορεί να συμβάλλουν για τη βελτίωση της γνωστικής ικανότητας. Είναι πολλές οι έρευνες που γίνονται πάνω σε αυτό το κομμάτι με τα τρισδιάστατα περιβάλλοντα. Τώρα, όσον αφορά την εμπειρία μας πιο συγκεκριμένα από τα παιχνίδια που εφαρμόσαμε μέσα στο κέντρο, και τα παίξαμε μαζί με άτομα που έχουν άνοια, είτε ήπια-νοητική διαταραχή, που είναι άνθρωποι που είναι πολύ λειτουργικοί και δεν είναι απαραίτητο ότι θα εμφανίσουν άνοια, είναι ένα προστάδιο της άνοιας, αλλά τα παίξαμε και με ανθρώπους που έχουν άνοια. Είδαμε ότι τα παιχνίδια αυτά έδωσαν τη δυνατότητα και σε εμάς να αλληλεπιδράσουμε με τους ηλικιωμένους με έναν ευχάριστο τρόπο, γιατί πάντα προσπαθούμε, ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να εξασκήσουμε γνωστικά τους ηλικιωμένους μας να είναι ευχάριστοι. Αλλά τι πιο ευχάριστο από το να παίξουμε μαζί τους ένα παιχνίδι. Για την εμπειρία μας έτσι με την εφαρμογή των παιχνιδιών στους ηλικιωμένους με άνοια, μίλησαν η Αλεξάνδρα Ιμάρκου, η οποία είναι συνάδελφος ψυχολόγος στο Φροντίζο, και η κυρία Μαρία Θεοφανή Σουσάνη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός. Και έχω καταγράψει εδώ στην παρουσίαση ακριβώς τα λόγια τους. Μας είπαν λοιπόν, ανέφεραν, τα ομαδικά παιχνίδια δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα διασκέδασης, εξάσκησης γνωστικών λειτουργιών, καθώς και έναν αξιοπρεπή τρόπο συνύπαρξης με τα άτομα που πάσχουν από άνοια. Τα ομαδικά παιχνίδια αποτελούν μια ευκαιρία αλληλεπίδρασης, συζήτησης, επικοινωνίας λεκτικής και μη, καθώς και εξάσκησης της μνήμης. Οι ηλικιωμένοι κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών γίνονται ομιλητικοί και πιο επικοινωνιακοί. Βλέπουμε φωτογραφίες από την εφαρμογή των παιχνιδιών. Και επίσης, η συνάδελφος ανέφερε ότι παίζοντας με τους ηλικιωμένους στα επιτραπέζια παιχνίδια, αντιλαμβάνεται κανείς πως η δραστηριότητα αυτή κινητοποιεί το άτομο να επικοινωνήσει, να αλληλεπιδράσει, καθώς σαν διαδικασία προάγει τη δημιουργική εμπειρία και τα θετικά συναισθήματα. Ένα άτομο που πάσχει από άνοια μπορεί γνωστικά, ανάλογα με το στάδιο της άνοιας που βρίσκεται, να μην μπορεί να ανταποκριθεί στους κανόνες του παιχνιδιού. Τα θετικά συναισθήματα που θα νιώσει όμως, λόγω της αλληλεπίδρασης των εικόνων, π.χ. από τις κάρτες του παιχνιδιού, τα χρώματα ή ακόμα και οι θετικές αντιδράσεις των συμπαικτών του, θα μειώσουν την ανησυχία ή τη θλίψη που μπορεί να βιώνει έτσι καθημερινά ένας άνθρωπος που έχει άνοια. Αυτή λοιπόν ήταν η εμπειρία μας από την εφαρμογή των παιχνιδιών. Εμάς μας δόθηκαν και άλλα εργαλεία έτσι στα χέρια μας να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στις δραστηριότητες που έχουμε στο κέντρο ημέρας, αλλά και στις κατοίκων παρεμβάσεις μας. Οι ηλικιωμένοι, από την προσωπική μου εμπειρία μπορώ να πω, όσες φορές παίξαμε τα παιχνίδια, ότι ήταν ζωηρότατη, επικοινωνιακή, ομιλητική, που δεν το πετυχαίνουμε πάντα κάνοντας ασκήσεις έτσι, γνωστικού περιεχομένου, γιατί έχουν μπροστά τους τις ασκήσεις τους, το μολύβι τους, το χαρτί τους και είναι συγκεντρωμένοι, νιώθουν ότι είναι και κάνουν μάθημα, ενώ το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Οι φωνές τους, δηλαδή και η ζωηράδα τους, αποδεικνύουν το πόσο καλό κάνει και στην αλληλεπίδρασή τους με τα υπόλοιπα μέλη της ψυχολογίας, αλλά και στη διαχείριση του στρες που έχουν πολύ συχνά τα άτομα με άνοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο, τη λογοθεραπεύτριά μου στο κέντρο ημέρας,
την κυρία Μαρία Λουίζα Λιμός, η οποία βοήθησε και αυτή στο να φτιάξουμε τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Θα κάνω stop share. Και είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αυτό που θα ήθελα τώρα να κάνουμε, επειδή είδα ότι ήταν κάποια έτσι, μέλη από την ομάδα, εδώ δεν ξέρω αν είναι ακόμα ο Θάνος και τα λοιπά, που φτιάξανε το παιχνίδι «Ο Λαβύρινθος του Μινόταυρου», παρόλο που δεν είχα στόχο να παίξουμε σήμερα και επιτραπέζιο παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, αλλά επειδή είναι ένα παιχνίδι που μπορούμε να παίξουμε κάπως όλοι μαζί, θα χρειαστεί βέβαια ίσως κάποιοι από εμάς σε κάποιες περιπτώσεις να ανοίξουν κάμερα, αυτό είναι λίγο που με απασχολεί, ή θα δούμε εναλλακτικά αν θα κάνω εγώ κάποια πράγματα και θα προσπαθείτε εσείς να τα καταλαβαίνετε. Αλλά ήθελα έτσι λίγο να έχουμε μια εικόνα και από τα παιχνίδια που τελικά δημιουργήθηκαν, τα επιτραπέζια παιχνίδια. Οπότε θα κάνω λίγο ένα share screen. Να πω μάλιστα ότι για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, το παιχνίδι με τεμποδίων, που χρειαζόταν να μπούμε στη θέση έτσι, του ανθρώπου με αναπηρία για την προσβασιμότητα μέσα στις πόλεις, ότι είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που εξασκεί, που μας βοήθησε να εξασκήσουν οι ηλικιωμένοι την δυνατότητα και την ικανότητά τους να μπαίνουν στη θέση του άλλου, να σκεφτούν το πώς ένας άνθρωπος με αναπηρία νιώθει, το τι χρειάζεται να κάνει και τελικά πώς μπορεί και ο ίδιος ο ηλικιωμένος να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Που είναι πολύ δύσκολο όταν έχεις έναν άνθρωπο με άνοια να τον καταφέρει να εξασκήσει αυτή τη λειτουργία, το να μπαίνει στη θέση του άλλου. Και αυτό το πετύχαμε μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό που μας το λες και νομίζω κάθε τέτοια, πώς να το πω, δεν θα την έλεγα λεπτομέρεια, θα έλεγα κάθε τέτοια συμβουλή προς οργανισμούς και επαγγελματίες που ασχολούνται με άλλα άτομα με άνοια, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική να την ακούμε από σένα. Και από τα κορίτσια που δούλεψαν επίσης, νομίζω, με τους... Η κυρία Μάρκου, ναι. Η κυρία Σουσάνη, σχεδόν όλοι οι συνεργάτες του Φροντίζω παίξαμε τα παιχνίδια. Και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και για το feedback σας. Ωραία. Εγώ άνοιξα το παιχνίδι, το Λαβύρινθο του Μινόταυρου, επειδή το ακούσαμε σαν παιχνίδι από τον Θάνο στην αρχή-αρχή, ότι ήταν το παιχνίδι που σχεδίασε μαζί με την ομάδα, το Θάνο, όχι, έχω πει λάθος όνομα, αυτή τη στιγμή. Πιθανότητα. Είδες λίγο το πρόγραμμα, ποιος ήταν. Μπορεί να θυμάμαι λάθος ονόματα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχουν δηλώσει κάποιοι ότι θέλουν να παίξουν. Βλέπω Άννα Κουβαριώτη. Δεν ξέρω ο Θάνος αν είναι ακόμα εδώ και αν θα ήθελε να παίξει. Το παιχνίδι αυτό είναι ένα συνεργατικό παιχνίδι. Ουσιαστικά μπαίνουμε μέσα σε αυτό το λαβύρινθο που είναι ο λαβύρινθος του Μινόταυρου και προσπαθούμε, η Βασιλική Βέη με την Αγγελική φαντάζομαι θα θέλουν επίσης να παίξουν. Αυτό που ουσιαστικά κάνουμε είναι να ρίχνουμε αυτά εδώ τα ζάρια, τα οποία θα κάνω ρολ. Ωραία, έφερα 4 και 4. Και ο κάθε παίχτης με τη σειρά του επιλέγει προς τα που θέλει να πάει αυτό το πιονάκι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αυτό εδώ το μπλε. Ναι. Ωραία, το βλέπουμε. Και προσπαθούμε ουσιαστικά να βρούμε μία κάρτα από αυτές εδώ που λέει ότι είναι οι κάρτες με το πνεύμα της Αριάδνης, να βρούμε μία κάρτα η οποία λέει έξοδος. Εναλλακτικά μπορούμε να προσπαθήσουμε, περνώντας από το λαβύρινθο, να φτάσουμε στην
απέναντι έξοδο. Έχουμε δηλαδή δύο τρόπους να κερδίσουμε, είτε μέσα από μια κάρτα από εδώ, είτε βγαίνοντας από την άλλη πλευρά του λαβυρίνθου. Ποιος θα ήθελε από αυτούς που παίζουν, βλέπω εδώ τη Βασιλική, την Άννα και άλλο... Και... Ποιος είναι εδώ? Όχι, η Άννα είναι μάλλον ο Γιώργος. Είναι, έχει λάθος όνομα μάλλον πάνω. Ωραία. Ποιος θα ήθελε να... Ωραία. Προς τα πού θα ήθελες να πάει αυτό εδώ το μπλε πιόνι, προς τα δω ή προς τα δω? Προς τα δω, λογικά. Προς το πράσινο ή προς το κόκκινο? Προς το κόκκινο. Προς το κόκκινο. Ωραία, εδώ λοιπόν προς το κόκκινο συναντάω τον πρώτο μου μηνόταυρο, ο οποίος είναι αυτή εδώ η κάρτα. Για δεν μπορώ να γυρίσω. Και η οποία είναι ένα τέρας συναισθημάτων. Ναι, λοιπόν. Το τέρας συναισθημάτων λοιπόν κλείνει τα αυτιά των γύρων σου, όλων εμάς τα αυτιά. Ναι. Και θέλει εσύ να μας κάνεις να καταλάβουμε ότι νιώθεις λύπη για να σου δώσει μια επιπλέον ζαριά. Οπότε πρέπει να πάρεις μια έκφραση με το πρόσωπό σου που να δείχνει λύπη. Μπορεί να το κάνεις? Ωραία. Συμφωνούμε οι υπόλοιποι παίκτες ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια λυπημένη φάτσα? Δεν ακούω ναι ή όχι, αλλά εγώ θα συμφωνήσω, γιατί τον βλέπω έτσι με πεσμένο το πρόσωπο, θλιμμένο το στόμα, οπότε θα δώσουμε ακόμα μία ζαριά. Ρίχνουμε το ζάρι. Όπα, πετάχτηκε λίγο ψηλά. Ωραία, ένα και ένα. Yeah. Πηγαίνουν ίδια τα ζάρια. Προς τα πού θες να πάει τώρα? Να πάει προς τα δω ή θες να στρίψει να έρθει από εδώ? Από εκεί. Το δεύτερο ή το πρώτο που είπα? Το δεύτερο που είπατε. Το δεύτερο, από εδώ, ένα, δύο. Yeah. Ωραία. Και παίζει ο επόμενος παίχτης μας, που είναι η Αγγελική με τη Βασιλική μαζί. Yeah. Να γυρίσω τα ζάρια. Ελπίζω να μην βγάλουν πάλι το ίδιο. Ωραία. 5 και 3, 8. Προς τα πού να πάμε? Να πάμε να βρούμε αυτό εδώ το μηνοταυράκι? Ναι. Ναι. Ωραία. Πάμε προς τα δω. Για να ανοίξουμε μια καινούργια κάρτα, λοιπόν. Το τέρας του χορού μας δένει τα χέρια και θέλει να χορέψουμε χωρίς να κουνάμε τα χέρια μας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάμερα εδώ. Προσπαθώ να ανοίξω την κάμερα, αλλά δεν αφήνει. Δεν σε αφήνει, ωραία. Να δούμε μήπως έχει κάτι με λέξη που να είναι πιο εύκολο για σας. Θέλετε να μας φτιάξετε φωτογραφιά? Δύσκολο, μάλλον. Δύσκολο όχι, αλλά πώς θα τη δείτε? Ναι, αυτό σκέφτομαι. Εκτός να βρω κάτι με λέξη. Ωραία, λοιπόν, βρήκαμε ένα τέρας μουσικής. Θέλουμε απλά να μας τραγουδήσετε κάτι. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σ' αγοράσω ένα κατσικάκι, ένα κατσικάκι κακά. Η γατούλα μια, το σκυλάκι γαμιά, η κοτούλα κοκκό, το κοκοράκι, κι, 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 θα σε ξυπνάει κάθε πρωί. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Καλά, τίποτα. Τέλεια, ωραία. Οπότε τώρα το τέρας μας δίνει ακόμα μια ζαριά. Για να δούμε πού θα φτάσουμε. 6 και 4. Προς τα πού θες να πάμε, Αγγελική? Προς τα δω να συνεχίσουμε στο άλλο τερατάκι? Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι είναι περισσότερο από 10, άρα θα... Εντάξει. Ωραία. Φτάσαμε εδώ. Ποιος είναι ο επόμενος? Δεν βλέπω πολύ καλά που παίζουν. Ωραία. Ιωάννα Παναγοπούλου παίζει, δεν κατάλαβα. Παίζει Ιωάννα. Ποιος άλλος παίζει, μόνο οι τρεις μας? Να παίξω κι εγώ. Καλησπέρα. Α, παίζει και η Ιωάννα, ωραία. Ναι, παιδά, αλλά με κάλεσες.
Νομίζω ότι ήταν για να παίξεις. Λοιπόν, για να δούμε. Να σου βγάλουμε ένα τερατάκι. Θα θέλεις να ανοίξεις την οθόνη, δεν βλέπω κιόλας. Κάτσε να σου βγάλω ένα τερατάκι εσένα που να ανοίξει την οθόνη, να σε δούμε κιόλας, να μας κάνεις κάτι. Λοιπόν, θα γυρίσω σε κάποιο προηγούμενο που το προπεράσαμε. Θα πάω στο τερατάκι της παντομίμας. Δύσκολο τερατάκι. Και θέλουμε να μας κάνεις σε παντομίμα τη λέξη αγαπάω. Εγώ δεν σε βλέπω καλά. Καρδούλες. Κάνει η Ιωάννα τώρα. Ωραία, μας κάνει μια καρδούλα. Αγαπάμε πολύ, Ιωάννα. Μπράβο, Ιωάννα. Τέλεια. Λοιπόν, και θα ρίξουμε τα ζάρια μας. Να προχωρήσουμε κι άλλο. Έχουμε 5 και 2, 7. Προς τα πού θες να πάμε, Ιωάννα? Θα πάμε στην Αριάδνη. Πίνε αυτό εδώ το πράσινο. Ναι, για να πάμε στην Αριάδνη. Για να ανοίξουμε και μια κάρτα Αριάδνης, να έχουμε βοήθεια. Ωραία. Ο μύτος του λαβυρίνθου δεν έχει ξετυλιχθεί ακόμα, Ιωάννα, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε. Δεν κάναμε πολύ δουλειά. Λοιπόν, ποιος παίζει τώρα? Ξαναπαίζει λίγο ο Ανδρέας. Ναι. Το Ανδρέα, να πάμε προς τα δω, προς το Μινόταυρο. Προς το Μινόταυρο, ναι. Ωραία. Για να δούμε τον Ανδρέα, θα τον βάλουμε να μας κάνει ένα δύσκολο τώρα. Ανδρέα, έχεις χαρτί? Έχω χαρτί. Ναι, έχω. Ωραία. Θες να μας ζωγραφίσεις κάτι, οτιδήποτε, χωρίς τα χέρια σου? Δύσκολο. Δύσκολο. Με το στόμα σου. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο. Δεν μπορώ. Αυτό είναι δύσκολο. Ωραία, θα πω άλλο. Θέλεις να μας χορέψεις χωρίς να χρησιμοποιείς τα χέρια σου? Θα προσπαθήσω τώρα. Προσπάθησε, για προσπάθησε μας. Τέλειος. Μπράβο, Ανδρέα, σούπερ. Νομίζω ότι το τέρας θα μας δώσει άλλη μια ζαριά. Λογικά. Να δούμε. 4 και 2, 6. Ναι. Θα πάμε στην Αριάδνη να δούμε τι κατάσταση. Στην Αριάδνη. Η Αριάδνη μας βοηθάει όταν θα έχουμε ένα τέρας του δρόμου που παρκάρει σε ράμπα, να του σηκώσουμε με το γερανό της. Πολύ ωραία. Την κρατάμε αυτή την κάρτα για να τη χρησιμοποιήσουμε αν μας τύχει τέρας του δρόμου. Δεν μας έχει τύχει ακόμα. Ωραία. Και πάμε παρακάτω. Πέντε και τέσσερα. Και παίζει η Αγγελική. Αγγελική, προς τα πού θες να πάμε? Να πάω εδώ στο άλλο μηνοταυράκι? Ναι. Ωραία. Πάμε στο άλλο μηνοταυράκι και σηκώνουμε μία κάρτα. Βασικά, επειδή η Αγγελική δεν έχει εικόνα, θα της δώσω το τερατάκι που μου έτυχε πριν και είναι ένα τερατάκι σοφίας. Θέλουμε λοιπόν, Αγγελική, να μας συμπληρώσεις την εξής παροιμία. Όπου ακούς πολλά κεράσια. Πώς συνεχίζεται η παροιμία? Η παροιμία λέει, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα. Ξέρει κάποιος να βοηθήσει την Αγγελική? Ποιος μπορεί να βοηθήσει την Αγγελική? Κράτα και... Μικρό. Κράτα και μικρό καράφι. Μπράβο! Το γλιτώσαμε το τέρας. Ωραία. Κάπως έτσι... Δεν ήξερα. Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι το τέρας της Σοφίας. Έβαλε δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, πήραμε μια ζαριά και μπορούμε να πάμε στην Αριάδνη μας για να δούμε αν
βγήκαμε από το, από τον λαβύρινθο. Δεν βγήκαμε ακόμα, έχουμε μία ακόμα βοήθεια. Σε περίπτωση που μας τύχει πάλι τέρας του δρόμου, να μπορέσουμε να σηκώσουμε τα εμπόδια που μας έχει βάλει στο δρόμο μας. Κάπως έτσι είναι το παιχνίδι αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορούμε ίσως, θα κάνω μία δοκιμή, αν και την έκανα πριν και δεν τα κατάφερα, να παίξουμε και ένα από τα παιχνίδια που είναι storytelling. Δώσε μου δευτερόλεπτο να κάνω τη δοκιμή. Αν δεν τα καταφέρω παρόλα αυτά, θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις, με σκέψεις, πριν να κλείσουμε τη βραδιά. Λοιπόν. Τώρα θα προσπαθήσει η Ασημία να βρει ένα παιχνίδι, αν μπορεί να το... αν να μπορώ το... να το ανοίξω, βασικά προσπαθώ. Τα προηγούμενα παιχνίδια τα έλεγχε η Ασημία, όταν υπολογιστή της. Τώρα προσπαθεί να ανοίξει άλλο ένα παιχνίδι και να παίξουμε, αλλά έχει μια δυσκολία. Ναι. Το βλέπω ότι δυσκολεύεται πολύ. Ωραία, θα βάλω να παίξουμε λίγο το παιχνίδι που παίζαμε πριν, αλλά ήταν έτσι πιο εύκολο με σύμβολα. Θα βάλω να παίξουμε λίγο το παιχνίδι το ίδιο, αλλά με, με κείμενο. Δηλαδή να διαβάζουμε ένα κείμενο και να προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος από τα δύο role model είναι το σωστό. Λοιπόν. Το share screen. Να δω ότι έχω βάλει το σωστό, απλά θέλω. Το θυμάστε, φαντάζομαι, αυτό το παιχνίδι. Ωραία, ναι, έχω βάλει το σωστό. Λοιπόν, όσοι παίζουν εδώ, παίζουμε αυτή τη στιγμή με θέατρο και κινηματογράφο. Θα διαβάσω, θα διαβάζω τις καρτούλες για όσους δεν μπορούν να διαβάσουν και θα μου λέτε δεξιά ή αριστερά. Ωραία. Έχουμε λοιπόν αριστερά τη Μαρίνα Μπεσίρη, που είναι ηθοποιός και μέλος του θεάτρου ατόμων με αναπηρία θέαμα και συνέχισε την τέχνη της φωτογραφίας έχοντας μειωμένη όραση. Και δεξιά έχουμε τον Τζον Κόρπουρ, που έχασε σταδιακά την ακοή του, αλλά σπούδασε χημεία, έγινε παγκοσμίως γνωστός, καθώς κατέκτησε Νόμπελ για την εργασία του πάνω στη χημεία θερεών και των αντιδράσεων με ένζυμα. Ποιος από τους δύο έχει ασχοληθεί με θέατρο? Μαρίνα Μπεσίρη. Μπράβο. Μαρίνα Μπεσίρη. Τέλεια. Για να δούμε, είναι σωστό? Είμαστε ολόσωστοι. Λοιπόν, για πείτε μου stop εσείς. Stop. 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 Τέλεια. Εικαστικά αυτογραφία. Μπράβο, Αντρέα, διάβαζε μας εσύ. Εγώ διαβάσω. Και διάβασέ μας εσύ, μια που το διαβάζεις, ωραία. Ναι. Δημήτρης Κοντοπίδης, κοινικιστική ένωση. Σπούδασε γειτονική και γραφιστική. Είναι ιδρυτικό μέλος της Γουμανέ, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Κοινικιστικής Ένωσης, κατέκτησε βραβεία και παγκοσμίως, συνέβαλε στη συνεργολία για τα δικαιώματα ασθενών και την ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων. Λέι Τσάρλς, τύφλωση. Παγκόσμιος γνωστός τυφλός μουσικός, πιανίστας, συμφέτης και τραγουδιστής της σουρ και της τζαζ μουσικής, κατέκτησε πολλά βραβεία και τιμητικούς τίτλους. Ωραία. Ποιος από τους δύο έχει ασχοληθεί με εικαστικά ή φωτογραφία? Ο Ρέι Τσάρλς. Όχι. Εικαστικά φωτογραφία είναι κάτι που να έχει σχέση με το σχέδιο, με γραφιστικά, με γλυπτική, με τέτοια πράγματα. Δημήτρης Κοντοπίδης. Σωστά.
Ωραία. Λοιπόν, θα παίξουμε άλλο ένα τελευταίο, γιατί κάναμε προσπάθεια εδώ να ανοίξουμε και το άλλο παιχνίδι σε άλλο κομπιούτερ, δυστυχώς προβλήματα τεχνικά. Οπότε θα κάνουμε άλλο ένα αυτό. Επιτέλους ένας αθλητής, να δούμε. Αθλητισμός. Ωραία. Θα μας διαβάσεις ξανά, Ανδρέα. Ναι. Λοιπόν, Μάντι Χάλβεϊ, κόφωση. Έχασε ένα κορίτσι στην εφηβεία, ανακάλυψε έναν τρόπο να νιώθει το ρυθμό μέσα από το έδαφος και έτσι συνέχισε τα ουβά. Έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την εξαιρετική, ερμηνεία της στο America's Got Talent. Μιχάλης Αχοντίδης, νεωτική αναπηλία. Είναι μέλος και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Καλαθοσθένησης, ατόμο με νοτική αναπηλία, κατέθεσε μετάλλες σε αγώνες παγκοσμίως και διακρίσεις σε παγκοσμίους αγώνες. Ωραία. Ποιος από τους δύο, λοιπόν, έχει ασχοληθεί με αθλητισμό? Ο Μιχάλης Αρχοντίδης. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι παίξαμε πολύ όμορφα. Σταματάω το share screen. Okay. Θωμά, δεν ήσουν εδώ πριν που παίζαμε τον Λαβύρινθο, ήσουν? Ήμουν απλώς δεν βάλε την κάμερα. Και αισθάνω, από θήτα θυμόμουν και έλεγα λάθος. Είχε το μικρόφωνο μόνο ανοιχτό, γι' αυτό απλά δεν φαινόταν με την κάμερα. Αλλά κατάλαβα, κρίμα. Ωραία, λοιπόν. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους που έχετε μείνει έτσι μέχρι τόσο αργά σήμερα σε αυτή την τελευταία εκδήλωση του Legends of Disability. Θα ήθελα ξανά να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε σε αυτή το challenge, στην πρόκληση για τη συνηγορία μέσα από το Facebook και ευρύτερα τα social media που μπορεί να χρησιμοποιείτε. Νομίζω ότι είναι κάτι που όλους μας μας ενδυναμώνει να συμμετέχουμε σε δράσεις συνηγορίας για τα δικαιώματα των κάθε ομάδας ανθρώπων, μέσα σε αυτούς και στους ανάπηρους ανθρώπους. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής που φτάσαμε έτσι στο κλείσιμο του προγράμματος με τους αγαπημένους μας συνεργάτες. Θέλω να τους ευχαριστήσω ακόμα μια φορά, έτσι και πιο προσωπικά, τη Βασιλική, τον Δημήτρη, τη Ροξάνη, τον Σπύρο, την Ελένη, την Στέλλα. Προσπαθώ να τους θυμηθώ όλους αυτή τη στιγμή, βέβαια και τη δική μου ομάδα, που εργαστήκαμε πάνω στο έργο Legends of Disability. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους ανθρώπους που μας κάνουν τη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας η εκδήλωσή μας να είναι προσβάσιμη. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Είμαστε εδώ. Νομίζω κάποιοι από τους ομιλητές μας είναι ακόμα εδώ. Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε. Αν θέλετε, μπορείτε να μας γράψετε στο chat και θα τις διαβάσουμε. Αλεξάνδρα, εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Είναι πραγματικά εξαιρετικό για μας να έχουμε κοντά μας ανθρώπους με τόση εσωτερική δύναμη. Για μας παρακολουθούμε τον αγώνα που κάνεις στον αθλητισμό και πραγματικά συγχαρητήρια. Δίνω έτσι λίγο διάστημα, αν θέλετε, για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε όλους σας πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια εδώ. Θα ξαναπώ ότι στη σελίδα της Challendu και φυσικά, αν θέλουν και οι υπόλοιποι συνεργάτες, μπορούν να ανεβάσουν και εκείνοι αντίστοιχα το υλικό στις δικές τους σελίδες, αλλά στη σελίδα της Challendu ήδη βρίσκεται στο έργο, στη σελίδα του έργου Legends of Disability, όλο το υλικό που παρουσιάσαμε σήμερα και οι διαδικτυακές μορφές των επιτραπέζιων παιχνιδιών για όποιον θέλει, αλλά και σε μορφή print and play, δηλαδή να το τυπώσετε και να το παίξετε στην ομάδα σας.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι εμείς, όπως είχα πει και στο Capacity Building εργαστήριο, θα τυπώσουμε το επόμενο διάστημα και πριν το τέλος Φεβρουαρίου σίγουρα κάποιον αριθμό παιχνιδιών και θα χαρούμε πολύ, ειδικά σε οργανισμούς που ασχολούνται με ανθρώπους με αναπηρία, αν θέλουν κάποια αντίτυπα να έρθουν σε επαφή μαζί μας ή σε κάποιους εκπαιδευτικούς σχολεία, ώστε να τους στείλουμε κάποια από τα παιχνίδια πέρα από τους ανθρώπους που ήδη ξέρουμε ότι θα στείλουμε και τους οργανισμούς. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Δεν βλέπω ακόμα κάποιο έτσι, ερώτημα. Περιμένω λίγο. Έχουμε εδώ και όλους τους συνεργάτες μας. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη βραδιά. Δεν ξέρω τι λέτε οι υπόλοιποι. Για μας ήταν πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία όλο αυτό το πρόγραμμα και όλη αυτή η συνεργασία. Ελπίζουμε να συνεχιστεί όλο αυτό και μέσα στους οργανισμούς, να χρησιμοποιήσετε όλο αυτό το υλικό. Είναι χαρά μας. Και για ό,τι θέλετε, είμαστε σε επικοινωνία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Οπότε, να πούμε καληνύχτα. Ευχόμαστε σύντομα να μπορέσουμε να βρεθούμε έτσι από κοντά, χωρίς τον κορονοϊό και όσα μας χωρίζουν. Και με όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας, να ευχηθώ τα καλύτερα και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μέχρι αργά και παίξαμε μαζί. Καλό βράδυ.